Εδώ είμαστε και εμείς, Basket City, πάμε μέχρι και τις 10, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, σήμερα μόνος καθώς υπήρχε αγωνιστική στο παλέ, γεμάτη μπασκετική ημέρα, μιας και είπαμε για παλέ, για κάτσε λίγο Τζόνι να δώσουμε να ακούσουμε λίγο Αγγέλου, περιμένουμε λίγο. Δεν τον προλάβαμε, δυστυχώς, τον προπονητή του Άρη, για να το έχουμε όμως εδώ σε περίπτωση που χρειαστεί. Για να ακούσουμε οποιονδήποτε έχει να κάνει με δηλώσεις. Νίκη και για τον Άρη, νίκη και για τον ΠΑΟΚ. Ανέβασε λίγο Τζον. Λοιπόν, νίκη για τον Άρη, επί του Ρεθύμνου, εύκολη σχετικά. Νομίζω εύκολα τα απογεύματα και των δύο. Άρης νίξε με... Ο ΠΑΟΚ νίξε με 67-81 τον Πανιόνιο μετά από μια μέτρια πρώτη περίοδο, από τη στιγμή που σοβαρεύτηκε, κατάφερε να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Για τον Πανιόνιο τα πράγματα γίνανε πολύ δύσκολα πλέον. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, το σενάριο που επιβεβαιώθηκε για τον Πανιόνιο, ο οποίος σε τριπλή ισοβαθμία πέφτει αυτός. Ο Άρης νίξε με 70-52 το ρυθμό και ο Άρης μετά από ένα κακό ξεκίνημα ήταν καλύτερος στα επόμενα 3 δεκάλεπτα και κέρδισε εύκολα την ομάδα του Ρεθύμνου. Ο Προμηθέας νίκησε το Λαύριο με 98-87, οπότε εξασφάλισε και τυπικά την τρίτη θέση στην κανονική περίοδο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για την ομάδα της Πάτρας, να έχει από κάτω της και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ στο τέλος της κανονικής περίοδου. Το αναμενόμενο στη Λάρισα με την νίκη του Ολυμπιακού με 83-95 συνέδρα του Φάρου. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ζορίστηκε, είναι η αλήθεια, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, αλλά υπάρχει διαφορά ποιότητας και εκεί στο τέλος κέρδισε. Ντέρμπι είχαμε στο Κίμι Κόρυβος, εκεί όπου οι γηπεδούχοι νίξαν με 62-60. Ο Κόρυβος, αν νικούσε σήμερα, ουσιαστικά θα εξασφαλίσει την παραμονή, γιατί παίζει με τα Τρίκαλα τελευταία αγωνιστική. Η Κίμι ήταν κακή, πήρε όμως την νίκη και πιέσε το Λαύρο στις 14 νίκες. Θα δούμε τι γίνεται και στη βαθμολογία. Και το αναμενόμενο και στα Τρίκαλα με την νίκη του Κολοσσού με 59-86 στην έδρα της ομάδας, η οποία έχει βαστεί και μαθηματικά εδώ και πολύ καιρό και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα εδώ επίσης και πάρα πολύ καιρό. Η αγωνιστική 25η ολοκληρώνεται την Παρασκευή με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι που είναι δύο μέρες μετά, καθώς η ΑΕΚ είχε και την Παρασκευή και το Σάββατο το Final Four του Champions League. Να δούμε τι γίνεται στην βαθμολογία, γιατί ουσιαστικά ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στην προτελευταία αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός φυσικά είναι πρώτος, 24-0, 48 βαθμοί. Ο Ολυμπιακός δεύτερος με 21-4 και 46 βαθμούς. Ο Προμηθέας είναι τρίτος με 42 βαθμούς και 17-9. 17-9, μία νίκη διαφορά από τον ΠΑΟΚ που έχει 41 και 16-9. Ό,τι και αν γίνει στην τελευταία αγωνιστική, όμως ο ΠΑΟΚ είναι κάτω από τον Προμηθέα, καθώς σε ισοβαθμία δεν τον έχει. Έχει χάσει δύο φορές από την ομάδα της Πάτρας. Η Κίμη είναι στο 14-11 με 39 βαθμούς. Τόσους έχει και το Λαύριο που είναι επίσης στο 14-11. 14-10 είναι η ΑΕΚ με 38, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Κολοσσός έχει πάει στην 8η θέση με 35, όσους έχει και ο Άρης που είναι στην 9η με 10-15 και οι δύο. Το ρύθμι είναι πιο πίσω στο 9-16-34 βαθμοί. Ο Φάρος είναι στους 33 με 8 νίκες. Ο Πανιόνιος έχει 32 με 7 νίκες. Ο Κόρυβος έχει 32 επίσης με 7 νίκες. Εδώ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, σε τριπλή ισοβαθμία είπαμε τι συμβαίνει. Ο Πανιόνιος είναι αυτός που πέφτει και είναι αρκετά πιθανή τριπλή ισοβαθμία. Αναλογιστεί κανείς ότι η ομάδα του Φάρου παίζει με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι την Κυριακή, που έχει μια νίκη παραπάνω. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μείνει στους 8. Ο Πανιόνιος πηγαίνει στην έδρα του Ρεθύμνου, ακόμα και να κερδίσει εκεί, θα πρέπει να χάσει ο Κόρυβος. Ο Κόρυβος, ο οποίος υποδέχεται μέσα σε ογκά διαλυμένα Τρίκαλα. Οπότε σε μια πολύ πιθανή τριπλή ισοβαθμία στις τρεις νίκες, ακόμα και με νίκη δηλαδή του Πανιωνίου στην έδρα του Ρεθύμνου, ο Κόρυβος πάει και αυτός στους 8 και σε αυτή την περίπτωση ο Πανιόνιος είναι αυτός ο οποίος
υποβιβάζεται. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία. FM και τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Η χρέωση είναι ακόμα 24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Είμαστε φυσικά εν αναμονή και του ρεπορτάζ από το Αλεξάνδριο. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Νίκο Βετούλα. Είπαμε, εύκολη νίκη για τον ΠΑΟ, εύκολη. Άνετο πέρασμα για τον ΠΑΟΚ, άνετη νίκη και για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος το έδειξε και σήμερα ότι θα παλέψει για να μείνει ως το τέλος και στα play-off, έστω και να παίξει με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό δηλαδή, θα τα δώσει όλα για να είναι στα play-off και να μάσει Ρόδο την Κυριακή, αν το κερδίσει εκείνο είναι αρκετά πιθανό, ή μάλλον δεν είναι αρκετά πιθανό, ξεπερνάει τον Κολοσσό. Αν το κερδίσει, είναι ένα παιχνίδι που όποιος το κερδίσει παίζει στα play-off και έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Έχει ενδιαφέρον επίσης και η μάχη στο 6, γιατί το Λαύρο παίζει με τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική, η Κίνη παίζει την έδρα της ΣΑΕΚ. Αν μείνουν τα πράγματα, αν έχουν δύο ήττες αυτές οι δύο ομάδες, που είναι αρκετά πιθανό, νομίζω το Λαύριο είναι αυτό στην έκτη θέση λόγω περισσότερης συγκομιδής πόντων επιθετικών. Λοιπόν, έχουμε παλέ. Ωραία, πάμε στο Αλεξάνδριο για να ακούσουμε συνέντευξη τύπου από εκεί. Νίκο, αφήνω το... Έλα, Γιάννη. Ναι, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον Γκότς και στον Άρη για τη δίκαιη νίκη. Θεωρώ ότι μετά το 25 ήταν η μόνη ομάδα που πήγε στο γήπεδο. Είναι αυτό είχε αποτέλεσμα εμείς να μην είμαστε τουλάχιστον επιθετικά σε αρκετό βαθμό καλό, καλή. Και αυτό έχει κάνει συνάρτηση με την άμυνα που έκανε ο Άρης πάνω στα δύο μας γκάρ. Θεωρώ ότι ήταν πολύ επιθετική. Και τους το είχε και το Μούτι και τους οδήγησε σε πολλά λάθη και λάθος επιλογές. Χαρακτήρα βασικά για τον Άρη που πέτυχε τους στόχους του και στον Γκότς που σε μια τέτοια δύσκολη αποστολή κατάφερε να συσπηρώσει τον κόσμο του Άρη και την ομάδα του Άρη και στα παιχνίδια που χρειάστηκε να κερδίσουν, τουλάχιστον αυτά τα δύο, το σημερινό και αυτό που είδα εγώ. Παίξανε πραγματικά με καρδιά τα παιδιά, γιατί η Α1 έχει ανάγκη τον Άρη και ακόμα δυνατότερο. Έχουμε στον Γκότς καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο τελευταίο παιχνίδι και εμείς έχουμε ένα παιχνίδι, ελπίζοντας να κλείσουμε με νίκη. Στο πρώτο τρίμηνο μόνο, το έθνο είχε 12 λεπτά χωρίς πόντο, ήταν τα υπόλοιπα λεπτά. Ήταν η στιγμή που κάναμε κάποια rotation, που παίξαμε χωρίς καθαρό playmaker, όχι και το είχε καλά την ομάδα. Έγιναν οι αλλαγή, θεωρώ ότι είχαμε τα 4-5 της πεντάδας, δεν ήταν ίδια. Και δεν είχαμε και κλασικό playmaker. Δεδομένη η κατάσταση του Μούντ ήταν πολύ κακός. Σαν playmaker 4-2 και με την πίεση τώρα που καταφέρουμε να βάλουμε καλά και δεν ήταν μόνο τα σουτ που μπορεί να ήταν καλά, ήταν λάθος επιλογές. Και αντιθέτως στην άμυνα, γιατί ήταν σαν πικερόλ, δώσαμε την ευκαιρία στον Μποχωρίδη και στον Μάρας να πετύχουν κάποιες συνεργασίες και με σύν την ποιότητα που έχουμε, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Εντάξει, θεωρώ ότι ξεκίνησαμε τελείως διαφορετικά. Θέλαμε να καταρχήν να έχουμε μια ανάλογη πορεία της περσινής και να βγούμε στα play-off. Δεν τα καταφέραμε. Δεν είχαμε κάποιες επιλογές στους Αμερικάνους, θεωρώ. Και όχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο και σε θέμα συμπεριφοράς. Αυτά παθαίνεις από τη στιγμή που είχαμε παθαίνει μεγάλο κομμάτι του παιδιού μας στους Αμερικάνους. Άλλη ερώτηση. Ωραία, καλησπέρα και από μένα παιδιά. Νομίζω εντάξει, κερδίσαμε ένα παιχνίδι που εμείς περιμέναμε και να δούμε την ανταπόκριση της ομάδας. Μετά από τα 13 στα 54 σουτ που είχαμε στο μάτς με τον Πανιόνιο, δηλαδή πετάγαμε πέτρες σε λίμνη και πήγαιναν απ' έξω. Ενώ το τελευταίο 20ήμερο η προετοιμασία που κάναμε ήταν 70-30 επίθεση άμυνα. Τελικά σε αυτά δύο παιχνίδια η αφοσίωση και
το κλίμα και η βοήθεια της διοίκησης και αυτό που είπα ότι οι άνθρωποι έφτιαξαν ένα κλίμα ασφάλειας στους παίχτες, λειτουργήσε μόνο αμυντικά. Εντάξει, νομίζω ο Νίκος τα είπε όλα. Είχαμε σκοπό να, εμείς πάντα έχουμε σκοπό τακτικά να παρουσιαζόμαστε δυνατοί στα τελευταία 5 με 7 λεπτά στο παιχνίδι, με ενέργεια και γενναιότητα έτσι αγωνιστική. Ξεκινάμε το παιχνίδι με παίχτες που δίνουμε ευκαιρία να μας δώσουν το ένστικτο και την ενέργεια. Σήμερα ξεκίνησε το παιχνίδι με τους ψηλούς εκτός ρυθμού. Τέλος πάντων, τελείωσε το παιχνίδι. Νομίζω είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή στον Άρη των τόσο προβλημάτων η σχέση της ομάδας με τον κόσμο να αφήσει ένα μηδίαμα και να δώσει δύναμη στους ανθρώπους της διοίκησης να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα που έχει ο σύλλογος. Ευχαριστούμε τον κόσμο ακόμα μια φορά και τα παιδιά, παρόλο που είχαμε και το απρόβλεπτο με τον Αθηναίο που ένιωσε μια ενόχληση πάλι στη γάμπα του. Ευχαριστώ. Πάντα είμαι έγκανος. Συμφωνώ, εμείς ήμασταν έτοιμοι να είμαστε δυνατοί στο τελευταίο παιχνίδι. Παρχαιρούσα χρειαζόμασταν, ήμασταν έτοιμοι για τα σενάρια που υπήρχαν. Υπήρχε περίπτωση, αν δεν κερδίζαμε τον Πανιόνιο, να μας έφταναν το 2 νίκες. Προσπαθήσαμε να ετοιμαστούμε ψυχοπνευματικά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Νομίζω το μεταφέραμε αυτό στους παίχτες. Είναι εις βάρος της επιθετικής ποιότητας, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι. Η ομάδα προσπαθεί, αν και είναι μακριά από το πρόσωπο αυτό που πρέπει να έχει. Ναι. Φτιάχνω τα βορόσπες, πολλές στο σπίτι και ηρεμώ. Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, αυτά από την συνέντευξη τύπου στο Παλέ. Για να ακούσουμε λίγο και τον Ηλία Παπαθεοδόρο από το γήπεδο της Νέας Μπίρνης. Τι είχατε στο μυαλό σας ακριβώς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι παίξαμε λίγο πιο έξυπνα στην άμυνα. Κλείσαμε τους χώρους, προσαρμοστήκαμε λίγο καλύτερα σε κάποια ατού του Πανιωνίου και ταυτόχρονα η είσοδος του Τσόκλα μας έδωσε ηρεμία, κατεύθυνση και καλές επιλογές στην επίθεση. Βρήκαμε ρυθμό μέσα από τη δημιουργία και την καλή εκτέλεση, γιατί ήμασταν και έστοχοι στα μακρινά σουτ. Και από εκεί και πέρα ελέγξαμε το παιχνίδι και φτάσαμε στη νίκη. Ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο του πρωταθλήματος και μετά, με την εξαίρεση ίσως του Ειρήνης και Φιλίας, μοιάζει με καλοκουρδισμένη μηχανή αγωνιστικά. Το βλέπετε έτσι ή απέχει ακόμη πολύ από τον ΠΑΟΚ τον ονείρο σας? Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει και παίζουμε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η διακοπή μας δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί μείναμε πάρα πολύ καιρό χωρίς επίσημο παιχνίδι. Και το σημαντικό είναι να επανέλθουμε στα στάνταρ που ήμασταν προηγουμένως. Θεωρώ ότι η ομάδα, όπως είπα, παίζει σε πολύ καλό επίπεδο. Απλώς πρέπει να σταθεροποιήσουμε την εικόνα μας σε άμυνα και σε επίθεση, εντός και εκτός έδρας, και να περιορίσουμε τα νεκρά διαστήματα. Αυτά είναι δύο πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Σαφέστατα και σε έναν οργανισμό, ο σκοπός είναι πάντα η νίκη στο μπάσκετ. Δεν έχουμε σοπαλία. Συνήθως. Όμως σήμερα ο Πανιώνιος φαίνεται πως χάνει το παιχνίδι. Συναισθηματικά αυτό μετά το ματς βέβαια. Σας δημιουργεί μια σκέψη για τον Πανιώνιο? Κοιτάξτε, ο Πανιώνιος είναι ένα πραγματικά πολύ ιστορικό σωματείο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει βγάλει εξαιρετικούς αθλητές. Είχε πάντα όλα τα χρόνια εξαιρετικές ακαδημίες. Είναι νομίζω μια πόλη η οποία ζει και να πνέει για τον μπάσκετ. Από εκεί και πέρα δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σχολιάσω τι δεν πήγε καλά και τι συνέβη. Συναισθηματικά. Ναι, συναισθηματικά, κοίταξε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε ο ΠΑΟΚ, θέλαμε για τους δικούς μας λόγους τη νίκη. Δεν έχω μπει σε θέση αυτή τη στιγμή να σκεφτώ κάτι για τον Πανιόνιο. Ελπίζω να επανέλθουν ξανά γιατί είναι μια ομάδα που τη χρειάζεται η Α1. Είναι μια ομάδα με, όπως είπα, μια περιοχή πολύ μπασκετική. Την χρειάζεται η Α1.
και ελπίζω του χρόνου να καταφέρουν να επιστρέψουν εκεί που αξίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Γιάννη Παραπονιάρη. Έλα Γιάννη, συγγνώμη που σε έκοψα έτσι φίλε, αλλά πετύχαμε τη δήλωση του Παπαθεοδόρου live από την Τέρτη αυτό. Σε ακούμε? Δεν σε ακούμε. Έλα Γιάννη, όχι. Μιλούσα λοιπόν στο κενό, φίλε Γιάννη Ζάτση. Γιάννη Ζάτση θέλω να πω και όχι Γιάννη Παραπονιάρη, δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει. Συνδεθήκαμε και με την ΕΡΤ, ακούσαμε τις δηλώσεις του Ηρία Παπαθεοδόρου. Για ακούσουμε λίγο τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, που για να το κάνουμε έχει ενδιαφέρον. Μόνο 60 πόντους πέτυχε. Δεν μπορέσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην επίθεση. Βάλαμε μόνο 48 πόντους. Ξέρετε, ρε Δημήτρη, ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις λύσεις τόσο γρήγορα. Και προβλήματα που υπήρχαν στην ομάδα προσπαθήσαμε εκ των ενόντων όχι να τα λύσουμε, πιστεύω αυτά λύνονται με τον καιρό, να τα αφήσουμε έξω από το γήπεδο. Ως ένα βαθμό τα καταφέραμε, αλλά η εικόνα εμένα μου λέει ότι κάποια μείνανε μέσα. Υποχρεωμένος να ρωτήσω το εξής, μετανιώσατε που πήρατε αυτή την απόφαση, αν και έχετε πάρει πολλές τέτοιες δύσκολες αποφάσεις ζωής σας, μετανιώσατε? Όχι, δεν μετάνιωσα. Ήρθα εδώ, έκανα την προσπάθεια έτσι όπως έπρεπε, έτοιμη, παλικαρίσια, ξαναβρήκα φίλους εδώ, βοήθησα την ομάδα γιατί όλοι γύρισανε την πλάτη και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που όταν κάποιος μου ζητάει τη βοήθειά του να γυρίσω την πλάτη μου, να τον αφήσω εκτεθειμένο. Κάναμε, πιστεύω ότι κάτι άφησα όσον αφορά την οτροπία και όσον αφορά την επικοινωνία μέσα και έξω από το γήπεδο. Είμαι ευχαριστημένος που γνώρισα καινούριους ανθρώπους, όπως είναι ο πρόεδρος, ο οποίος έχει ένα όραμα για τον Πανιόνιο, και ήθελα να καταφέρω να υλοποιήσω έστω την παραμονή για να μπορέσει να αξιοποιήσει μετά το όραμά του. Εντάξει, μέχρι το τέλος θα πάλεψω, αυτό είπα και στα παιδιά. Όπως ξεκινήσατε, εγώ νιώθω μέλος αυτής της ομάδος και ας είμαι μόνο 10 μέρες εδώ, έτσι με αξιοπρέπεια να τελειώσουμε τη σεζόν. Άρα, ό,τι και να γίνει την Κυριακή, όχι δάκρυα για τον Πανιόνιο. Όχι, δεν αξίζει αυτή η ομάδα να δακρύσει. Απλά Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του Πανιωνίου, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Το λέμε γιατί ο Πανιώνιος μετά τη σημερινή ήττα είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψει στην Α2. Πήραμε ρεπορτάζ από το Παλέ. Ακούσαμε και τον Βαγγέλη Αγγέλου. Πώς είπε, παίρνω τα βορόσουπα. Κάπως έτσι νομίζω. Δεν πρόλαβα να το ακούσω. Ακριβώς. Γιάννη, πάρε λίγο τον Γιάννη τον Παραπονιάρη να μας δώσει αν υπάρχει κάτι τελευταίο όσον αφορά ρεπορτάζ από το Παλέ, αν έχει κάτι άλλο. Επίσης είναι σε εξέλιξη ο τρίτος τελικός της Α1 Βόλεϊ. 2-0 η σειρά και για τον Ολυμπιακό. Είναι 2-0 στα σετ, προηγείται η ομάδα του Ολυμπιακού. Στο τρίτο σετ το σκορ είναι 19-15 για τους γηπεδούχους. Πολύ δύσκολα πράγματα για τον ΠΑΟΚ για να επιστρέψει. Θα πούμε περισσότερο όσον αφορά ρεπορτάζ και ό,τι σενάριο υπάρχει όσον αφορά την Α1 στη συνέχεια. Έτσι, ακούσαμε, συνδεθήκαμε με την ΕΡΤ, ακούσαμε και τον Ηλία Παπαθεοδόρου, ακούσαμε και τον προπονητή Πανιωνίου, τον κύριο Βαγγέλη Αλεξανδρή. Πήραμε από το Παλέ δηλώσεις και από τον Νίκο τον Βετούλα και από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Γιάννη! Έλα, Νίκο. Τα βορόσουπα το είπε, ρε φίλε. Τα βορόσουπα, ναι. Περίμενε, πώς είναι, τα βουρόσουπα. Τα βουρόσουπα, ναι. Είναι το γνωστό χαπί. Άνα, μπράβο, εντάξει, καλά κατάλαβα. Okay. Ωραία. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να ακούστηκαν καθαρά οι δηλώσεις των δύο προπονητών. Ωραία, επειδή σε έκοψα λίγο άκομψα πριν, γιατί ήταν η δηλώση του Ηλία Παπαθεοδόρου, γι' αυτό ήθελα να κάνουμε ένα σωστό κλείσιμο, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο από ρεπορτάζ από Παλέ. Όχι, από ρεπορτάζ δεν έχει κάτι άλλο. Μίλησε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο νεαρός γκάρ, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι. Από τη στιγμή που και ο Γιάννης Αθηναίου τέθηκε νοκάουτ από το δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που ένιωσε ένα σφίξιμο στην γάμπα του, τον ταλαιπωρεί αυτή η κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό τον Γιάννη Αθηναίου. Οπότε ο νεαρός βρήκε την ευκαιρία, έπαιξε, σκόραρε, είπε ότι η ψυχολογία είναι πολύ καλή. Όταν ήρθε ο coach Αγγέλου, κανείς δεν πίστευε στην ομάδα ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να διεκδικεί την είσοδο στα play-off, έτσι όπως ήταν τα δεδομένα και η βαθμολογική θέση της ομάδας. Αλλά πλέον
η ψυχολογία είναι καλή και η ομάδα πηγαίνει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στη Ρόδο για να διεκδικήσει την είσοδό της στην οκτάδα, και εφόσον τα καταφέρει θα παίξει με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, εκεί όπου αγωνίζεται ο δίδυμος αδελφός του, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, και όπως είπε θα είναι κάτι πολύ ωραίο για τον ίδιο να αγωνιστεί απέναντι στον αδελφό του. Ωραία. Γιάννη, όπως λέω, τη βαθμολογία είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν ο Άρης κερδίσει τη Ρόδο είναι 8ος, μπαίνει στα play-off. Αν χάσει είναι ο Κολοσσός 8ος, μπαίνει αυτό στα play-off και παίζει με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει κάτι, ούτε τριπλές ισοβαθμίες ούτε τίποτα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Με νίκη ο Άρης μπαίνει στην οκτάδα και παίζει με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Σε αφήνω να συνεχίσει τη δουλειά. Να είσαι καλά. Έγινε. Να είσαι καλά, λοιπόν, Νικόλα. Αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη από το Παλέ. Δεν κλείσαμε σωστά, ρε Τζον. Τον άνθρωπο έδωσε συνέντευξη τύπου και εμείς πήγαμε κατευθείαν να ακούσουμε τον Παπαθεοδό. Δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, τον αποχαιρετήσουμε όπως του έπρεπε. Νίκη λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Νίκη για τον Άρη. Θα πούμε στην πορεία το τι παίζει όσον αφορά τις θέσεις κάτω από τετράδα, θα πω εγώ. Και τι παίζει με το. Εντάξει, με τον Άρη και με τον Κολοσσό είναι ξεκάθαρο. Παίζουν και μεταξύ τους. Και τι γίνεται με την παραμονή στην κατηγορία. Όλα τα παιχνίδια την Κυριακή είναι τελευταία αγωνιστική. ΑΕΚ, Κίμη, ΠΑΟΚ, Γυμναστικός, Λάρισας, Φάρος, Κόρυβος, Τρίκαλο, Ολυμπιακός, Προμηθέας, Λαύριο, Παναθηναϊκός, Ρέθυμνο, Πανιώνιος, Κολοσσός, Άρης. Όλα τα μάτια είναι Κυριακή στις 5. Ακόμα είναι ανοιχτά κάποια πράγματα όσον αφορά φυσικά την παραμονή. Τα ζευγάρια που θα διασταυρωθούν στα play-off και την 8η θέση. Και έχουμε να πούμε αρκετά και όσον αφορά το ρεπορτάζ, το τι είδαμε σήμερα στους αγώνες και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Δύο άνετες νίκες όσον αφορά την εικόνα των ομάδων, και ο ΠΑΟΚ στην Νέα Σμύρνη και ο Άρης με το ρυθμό. Το ρυθμό το οποίο μπορεί να έχει μία νίκη λιγότερη από τον Άρη, αλλά δεν έχει ούτε ισοβαθμό με τον Κόλοσσο ούτε με τον Άρη, οπότε αποχαιρέτησε την όποια προσπάθεια για την οκτάδα, και μάλιστα όπως δήλωσε και ο Νίκος Βετούλας στις συνέντευξη τύπου, είναι δύσκολα, δεν έκανε σωστές επιλογές στους Αμερικανούς, και όπως είπε, όχι μόνο στο κομμάτι το αγωνιστικό, όσο και στο κομμάτι τον χαρακτήρα. Για να βάλουμε λίγο να ακούσουμε για μένα τον καλύτερο coach της σεζόν μέχρι τώρα, αυτόν τον Προμηθέα, τον Μάκη τον Γιατρά που μιλάει στην ΕΡΤ. Στα παιδιά, τι να πω, είμαι ευτυχισμένος. Κάνανε καταπληκτική πορεία. Δεν μας λύγησε ούτε προβλήματα, ούτε απουσίες, ούτε τραυματισμοί, ούτε. Έχουν δώσει την ψυχή τους σε όλα τα παιχνίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που, αν και σήμερα ήταν καθημερινή, ήρθε πολύ κόσμο στο γήπεδο, μας υποστήριξε. Κάναμε μια μεγάλη νίκη σήμερα με ένα άξιο αντίπαλο, μια ομάδα που, όπως είχα πει και σε δεξιτή μου πριν δύο μέρες, νομίζω μαζί με εμάς και την Κίμη είναι η ευχάριστη εκπλήξη. Παίζουμε και ωραίο μπάσκετ. Ο κόσμος χάρηκε το παιχνίδι σήμερα. Εμείς είχαμε λίγο περισσότερο άγχος. Μας δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στο παιχνίδι με τον Μιλόσεβιτς. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε να έφτασε το Λαύριο μέχρι τους 3 πόντους. Είναι μια πολύ μαγική ομάδα, μια εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικό προπονητή. Μπορέσαμε και κερδίσαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να προετοιμαστούμε για τα play-off τώρα, κοιτάμε τα play-off. Είχαμε την ευκαιρία. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του Προμηθέα, τον κύριο Μάκη Γιατρά. Ο Προμηθέας έχει τερματίσει τρίτος, έτσι, πριν τελευταία αγωνιστική. Έχει μία νίκη παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Ό,τι και να γίνει τελευταία αγωνιστική και να χάσει από τον Ολυμπιακό είναι από πάνω του, γιατί τον έχει κερδίσει και στα δύο παιχνίδια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Προμηθέα, ο οποίος Προμηθέας δεν βρίσκεται τυχαία εκεί. Η κατάκτηση της τρίτης θέσης είναι δίκαιη, να το πω, με βάση την εικόνα που έχει δείξει όλη τη χρονιά. Και παρότι εμείς λέγαμε και στο ξεκίνημα της σεζόν ότι να δούμε αυτές τις ομάδες όταν θα δουν τα στραβά αποτελέσματα πώς θα αντιδράσουν, και ο Προμηθέας και στα στραβά αντέδρασε και στα προβλήματά του τα ξεπέρασε και μπαίνει πολύ δυναμικά στα play-off. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα δούμε λίγο τα σενάρια της Α1, αποτελέσματα, επόμενη αγωνιστική να πούμε, και να δούμε τι παίζει όσον αφορά τις θέσεις που είναι ανοιχτές. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δώσε Τζον, γιατί αν συνεχιστεί το τραγούδι να παίζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε Basket City. Αγωνιστική ημέρα σήμερα. Νίκες για τον ΠΑΟΚ, νίκη για τον Άρη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην σημερινή αγωνιστική. 25η, προτελευταία. Να βάλουμε και τη βαθμολογία μπροστά μας, να αναφέρουμε ακριβώς το τι γίνεται από τη στιγμή που έχουμε και οριστική βαθμολογία. Να δούμε και τα αποτελέσματα, να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, να δούμε και τα σενάρια από εδώ και πέρα. Οι δύο ομάδες μας με νίκες. Άρης Ρέθυμνο 70-52. Ένας Άρης ο οποίος ξεκίνησε
Κάπως άσχημα το παιχνίδι. Το ρυθμό μπήκε πιο καλά στην πρώτη περίοδο. Ισορρόπησε ο Άρης στη δεύτερη και μετά με πολύ πολύ δυναμική άμυνα γενικότερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, στα 3 δεκάλεπτα που ήταν κυρίαρχος, κράτησε πολύ χαμηλά το ρυθμό, 52 πόντους, νίκησε με 70-52. Πρώτο σκόρερ για τον Άρη ήταν ο Μποχωρίδης με 12. Γενικά μοιράστηκε σκοράρισμα του Άρη. 11 είχε ο Μάρας, 10 είχε ο Τσαϊρέλης, 9 είχε ο Μούρτος, 9 είχε ο Προυίτ. Ήταν πολύ μοιρασμένο. 7 είχε ο Γιωβιώνης, το σκοράρισμα του Άρη. Πολύ χαμηλά το ρέθυμνο, μόλις 12 ο Goodwin, 10 ο Ντάνιελς. Κράτησε πολύ χαμηλά ο Άρης και τον Μούντι, ο οποίος Μούντι έμεινε στο 0 με κακή εμφάνιση. Ο Χίκη που ήρθε τώρα πρόσφατα στη θέση του. Ωραία, κόλλημα. Του Άρμστεντ έμεινε μόλις στους 5 και ο Ντίσιλτς που είναι παίχτης που έχει έρθει πρόσφατα και το Ρέθιμνο είναι στους 7. Σήμερα λοιπόν το Ρέθιμνο είχε σε τέτοια μέρα τους Αμερικανούς, ήταν πολύ δύσκολο να ανταγωνιστικό. Ο Γιαννόπουλος είχε 6, αλλά ήταν άστοχος, είχε 2 στα 8 τρίποντα. 70-52 λοιπόν για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 67-81 στη Νέα Σμύρνη τον Πανιόνιο και ουσιαστικά τον έστειλε στην Α2, θα πω εγώ. Θα πούμε τα σενάρια λίγο πιο μετά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, έκανε μια κάκη στην πρώτη περίοδο που έχανε με 18-10, είχε κάνει 7 λάθη στην πρώτη περίοδο. Όμως στη δεύτερη σοβαρεύτηκε και σοβαρεύτηκε με τους Έλληνες. Η είσοδος του Τσόχλα του έφερε ηρεμία στο κομμάτι της οργάνωσης, της δημιουργίας. Έβαλε σε ρυθμό τον Πέτεγουέι και τον Ζάρα και με ένα Μαργαρίτη, ο οποίος ήταν καταπληκτικό σήμερα. Ο Μαργαρίτη στην επίθεση. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί εκτός ότι είχε 13 πόντους με τέλεια ποσοστά, με 5 στα 5 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, είχε 5 assist. Εκτός από τις 5 assist που καταμετρήθηκαν, είχε πολλές πάσεις που χαλούσαν όλη την ισορροπία του Πανιωνίου στην άμυνα. Γενικά ο ΠΑΟΚ χτύπησε πάρα πολύ τον Πανιώνιο με αυτό το short roll, όπως λένε, δηλαδή με την πάσα στο ρολάρισμα του ψηλού, στο pick and roll ψηλά όμως. Εκεί κοντά στη βολή. Και επειδή ο Μαργαρίτης είναι ένας παίχτης που έχει την εμπειρία και διαβάζει πολύ καλά την άμυνα, είτε τελείωνε αυτός καλά τις φάσεις, είτε έβινε τελικές πάσεις στους συμπαίχτες του που ήταν γενικά σε καλή μέρα. Και ο Ζάρας ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα. Ο Ζάρας που είχε 16 πόντους πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ με 4 στα 4 τρίποντα, 1-2 δίποντα, 2-2 βολές, 3 rebound, 2 assist για τον Θοδωρή Ζάρα, ο οποίος στην καλή του μέρα ανεβάζει όλο τον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ. Πολύ καλή και η εικόνα του Τσόχλα. Δεν μεταφράζεται πολύ σε νούμερα. Είχε 3 πόντους και 2 ασίστ, αλλά στο διάστημα, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, ήταν και αυτός πολύ σημαντικός. Βοήθησε και ο Πέτεγουέι με 9 πόντους. 3-3 δίποντα, 1-4 τρίποντα. Καλή δουλειά από τον Αμερικανό, σε σημείο που ο ΠΑΟΚ ζοριζόταν. Ο Γκος δεν ήταν σε καλή μέρα. Έχει 8 πόντους. Σχετικά άστοχος με 2-4 δίποντα, 1-5 τρίποντα. Έκανε και αρκετά λάθη. Έδωσε 4 ασίστ. Έκανε και 3 λάθη. Γενικά σήμερα για τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστές του ήταν οι Έλληνες παίχτες. Παίξαν και τους Αμερικανούς, θα το πω πολύ απλά. Και ο Τζόνς είχε 9 πόντους. Περισσότερο ήταν στην τέταρτη περίοδο που τα περισσότερα είχαν εγκριθεί πριν και 6 rebound ο Λάγκη Τζόνς. Καλή εμφάνιση για τον Αμερικανό που προερχόταν και από τραυματισμό. Κάποια έτσι όχι και τόσο καλά παιχνίδια. Σήμερα με 2-2 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 2-2 βολές και 6 rebound έδωσε αρκετά. Στα σχεδόν 20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. 67-81 λοιπόν για τον Πανιόνιο. Αυτή ήταν καταδικαστική, θα πω εγώ. Ο Πανιόνιος, ο οποίος δεν φάνηκε έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι, όπως δεν φάνηκε έτοιμος και στο παλέ με τον Άρη. Ο Κάμινγκς είχε 25 πόντους σε 36 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Αμερικανός είχε 4 στα 5 τρίποντα, 5-11 δίποντα, 3-6 βολές, πήρε 5 rebound. Γενικά ήταν ο μοναδικός του Πανιονίου, θα πω εγώ, που. Ήταν έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι όπως το σημερινό. Ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Μπρέιζελτον. Γενικά δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα ο Αμερικανός να βρει ρυθμό και να βρει τους χώρους που θέλει. Γιατί ο Μπρέιζελτον είναι ένας παίχτης που μπορεί να δημιουργήσει και να εκτελέσει εξαιρετικά με την μπάλα στα χέρια. Αλλά ήταν λίγες οι φορές που βρήκε χώρο για να το κάνει. Είχε 0 στα 4 τρίποντα, 5-11 δίποντα, 3-5 βολές και 4 assist ο Τάιρον Μπρέιζελτον. Και από εκεί πέρα για τον Πανιόνιο, όλοι οι άλλοι στα ριχά. Ο Σακελαρίου είχε 3 τρίποντα. Με 9 πόντους. Δεν κατάφερε να μπει κανένας άλλος στο παιχνίδι και να βοηθήσει τον Νταλό, ούτε ο Τσούπκοβιτς, ούτε ο Σαρικόπουλος. Νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε όλο το παιχνίδι το σημερινό στη Νέα Σμύρνη κατάλαβε τη διαφορά επίπεδου
που είχαν οι δύο ομάδες. Ήταν ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ σοβαρεύτηκε, θα κέρδιζε εύκολα. Και αν δεν είχε εκείνο το διάστημα στην τέταρτη περίοδο, όταν πήγε στο συν 20, 48-68, που έκανε. Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται αυτό για τον ΠΑΟΚ και με την Καρσίεκα που το πλήρωσε και με το Λαύριο. Δηλαδή, παιχνίδι που το έχει καθαρίσει στα ξεκινήματα τέταρτη περίοδου να το μπερδεύει λίγο προς το τέλος του. Ο Πανιώνιος εκεί πίεσε όλο το γήπεδο, οδήγησε σε κάποια λάθη, μείωσε μέχρι τους 10, 62-72. Αλλά εκεί κάποια κλεψίματα του Γκος, κάποιες βολές του Ζάρα, στείλαν ξανά διαφορά στους 15 και έτσι ο ΠΑΟΚ έκανε το τελικό 67-81. Στα άλλα παιχνίδια που γίνανε σήμερα, παιχνίδι που είχε ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ ήταν το Προμηθέας Λαύριο, όσον αφορά την τρίτη θέση, αλλά είπαμε ο Προμηθέας συνέχισε τις πάρα πολύ καλές του εμφανίσεις, νίκησε με 98-87. Προμηθέας ο οποίος κερδίσει την ΑΕΚ δύο φορές, τον ΠΑΟΚ δύο φορές, δίκαια είναι εκεί που είναι, στην τρίτη θέση. Είχε σήμερα μια πρώτη παράσταση από τον Casey Prather. Ο Casey Prather δεν είναι τυχαίος παίχτης που έχει φέρει ο Προμηθέας, τον έφερε λίγο πριν διακοπή. Πρωταθλητής στην Αυστραλία, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση Αμερικανού guard. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι ο Προμηθέας τον έχει κλείσει για του χρόνου. Η συμφωνία που έχει κάνει είναι αυτή. Ήρθε ως πρωταθλητής από την Αυστραλία. Είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη ο Casey Prather, αλλά πραγματικά είναι ένας παίχτης με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα έχει 22 πόντους με 6 στα 7 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 4 στα 7 βολές, έδωσε και 3 assist. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του Προμηθέα. Ο Φαγιέ έχει 19, επίσης ένας παίχτης πολύ σημαντικός για τους Πατρινούς. 13 είχε ο Λίποβι, 11 είχε ο Γκίκας, ο οποίος έδωσε 13 assist, παρακαλώ. Το παλικάρι. Τα έχουμε πει για τον Νίκο τον Γκίκα, προσωπικά εγώ δηλαδή. Είναι ένας παίχτης που από αυτούς που μου αρέσουν πάρα πολύ και φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά στον Προμηθέα. Έλληνα παίχτη να σουτάρει μετά από τρίπλα και να παίζει τόσο καλά το pick and roll, πολύ δύσκολα βρίσκεις. Και ο Γκίκας έχει δύο στοιχεία που δεν τα βρίσκεις γενικά εύκολα σε Έλληνες παίχτες. Ο Γκίκας είναι πολύ εκρηκτικός όταν σταματάει και σουτάρει. Είναι κάτι το οποίο και το έχει δουλέψει πολύ καλά πιθανολογώ και είναι κάτι που το έχει ταλέντο. Και χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται πάρα πολύ στο pick and roll παιχνίδι. 13 ασίστηχε παρακαλώ. 10 ο Σαλούστρος, 10 ο Έλλης και ο Προμηθέας. 6 παίκτες σε διψήφιο αριθμό πόντων. Για το Λαύριο πρωταγωνιστή ήταν ο Μέιερ που είχε 16 με 4 στα 11 τρίποντα όμως. 14 ο Μακένζι Μουρ, 13 ο Νουάμου, 11 ο Wiggins. Το Λαύριο το οποίο είχαμε πει ότι από ένα σημείο και μετά είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Και έτσι από εκεί που ήταν στην τρίτη θέση έχει πάει στην έκτη και ελπίζει ότι δεν θα γίνει έκπληξη στο ΑΕΚ η τελευταία αγωνιστική γιατί το Λαύριο παίζει με τον Παναθηναϊκό για να μην χάσει και την έκτη θέση. Θα είναι κρίμα για το Λαύριο να τη χάσει με βάση την εικόνα του όλη τη χρονιά. Δηλαδή να παίξει τα play-off με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, κάτι που σημαίνει ότι θα τελειώσει νωρίς τα play-off. Νομίζω ότι μια σειρά στα play-off Προμηθέα με Λαύριο, νομίζω θα δούμε και ωραία παιχνίδια και πολύ ανοιχτά παιχνίδια στα play-off. Με τον Προμηθέα να έχει το πλεονέκτημα φυσικά. Αυτά και με τον Προμηθέα Λαύριο. Παιχνίδι που έχει ενδιαφέρον και για την παραμονή και για τη θέση στα play-off ήταν και το Κίμι Κόρυβος. Η Κίμι, η οποία δεν είχε την εικόνα που είχε στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να νικήσει με 62-60, παρότι ζορίστηκε πάρα πολύ με την ομάδα του Κορύβου. Για την Κίμι, χαμηλά ένας παίκτης όπως ο Μακφάντεν που είναι πολύ σημαντικός. 11 είχε ο Τσαγκαράκης και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Γιάννη Καστρίτη. Για τον Κόρυβο 14 είχε ο Κάρσον, 12 ο Πόσλεϊ, 11 είχε ο Χάινς, 62-60. Η Κίμι παραμένει ζωντανή όσον αφορά την έκτη θέση. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη με το Λαύριο, αλλά από κάτω στην ισοβαθμία. Για να περάσει το Λαύριο θα πρέπει να κερδίσει μες στο ΆΚΑ την ΑΕΚ. Είναι πολύ δύσκολο, τελευταία αγωνιστική. Αλλά επειδή γενικά η ΑΕΚ φέτος στην Ελλάδα τουλάχιστον έχει χάσει παιχνίδια, έχει 10 ήττες, δεν μπορούσε να το αποκλείσει σαν ενδεχόμενο. Αν το Λαύριο χάσει από τον Παναθηναϊκό, η Κίμι είναι διεκδικητική μέχρι το τέλος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και καταφέρει να το πάρει αυτή η έκτη και να παίξει με τον Προμηθέα. Γενικά πάντως για την Κίμι είναι πολύ επιτυχημένη η σεζόν από τη στιγμή που μπαίνει για πρώτη φορά στα play-off. Μια Κίμι που ξεκίνησε πολύ άσχημα και με ατυχίες όσον αφορά τραυματισμούς και τέτοια προβλήματα. Έχει ξεκινήσει με 0-6 αν θυμάμαι καλά. Παρ' όλα αυτά τάσκασε, πήρε το Μακφάντεν, βάλε το Μαγκή σε κάποια φάση στην ομάδα της, πήρε τον Κάιζερ και πήρε και τον Μπάρλο, έναν παίχτη που
είναι έμπειρος και είναι χρήσιμος σε τέτοιες ομάδες, τέτοιοι παίχτες, και κατάφερε να κάνει πορεία ουσιαστικά πρωταθλητισμού. Όταν έχει ξεκινήσει με 0-6 και στην 25η αγωνιστική έχει 14 νίκες, το ρεκόρ της Κίνης είναι καταπληκτικό. Έτσι, είναι στο 14-5. Είναι κάτι που είναι αξιοπρόσεκτο. Απλά παίζει για αυτό το ενδεχόμενο της έκτης θέσης. Μαθηματικό είναι το ζήτημα. Να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Και είπαμε νίκη για τον Κολοσσό. Μέσα στα τρίκαλα. Τα τρίκαλα τα οποία εδώ και καιρό το έχουν παρατήσει το παιχνίδι και μαθηματικά έχουν υποβιβαστεί και πλέον είναι επιτυχία και μόνο που κατεβαίνουν στα παιχνίδια. Σήμερα κατέβηκαν με 9 παίκτες. Και ο ένας δεν έπαιξε καθόλου, ο Χατζηνικόλας. Και όταν λέμε 9 παίκτες, με 3 ξένους. Το Ρίτσαρτσον, τον Τέγιτς και τον Μόρις. Όλοι οι άλλοι, ο Γιαναράς, ο Λαφτσάκης, ο Καραγιώργος, ο Καλογιαννίδης και ο Τάταρης. Τα τρίκαλα έχουν υποβιβαστεί. Το μόνο που θέλουν είναι να κλείσουν τη σεζόν μέσα στο γήπεδο. 59-86 λοιπόν ο Κολοσσός. Νίκη μετά από πολύ καιρό για την ομάδα του Κολοσσού. 13 και ο Ράιτ, 12 ο Γιάνγκ, 11 ο Χάρης. Αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. 9 ο Μπίλης, 8 ο Γουέαρ. Γενικά μοιράστηκε το σκοράρισμα για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Για τα τρίκαλα 24 είχε ο Μόρις. Ο Κολοσσός, ο οποίος με αυτή τη νίκη είναι στην 8η θέση. Και παίζει στο παιχνίδι με τον Άρη, το ποιος όποιος κερδίσει στη Ρόδο την Κυριακή θα είναι στα play-off. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν το Φάρος Ολυμπιακός. Πρωτού πάμε σε αυτό να πούμε ότι επειδή το είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση, μετά την ήττα του Κολοσσού από την Κίμη την προηγούμενη εβδομάδα, ο Άρης Ολυκογιάννης είχε πει έτσι πολύ ειλικρινώς ότι τι να μιλήσουμε για play-off, δεν αξίζουμε να είμαστε εκεί. Και το είπε έτσι ξεκάθαρα, ότι με βάση την εικόνα που έχει η ομάδα του σε όλη τη χρονιά, δεν αξίζει να είναι στα πλοία. Βέβαια, όταν έχεις ένα παιχνίδι στην έδρα σου τελευταία αγωνιστική, έχεις έτσι τη δυνατότητα να κερδίσεις και να πας στα πλοία. Βέβαια, όταν είναι να παίξεις με τον Παναθηναϊκό και με τον μειονέκτημα έδρας, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να έχει κάποιο πολύ μεγάλο κίνητρο. Απλά το αναφέρουμε ότι είναι ένα ενδεχόμενο. Παιχνίδι λοιπόν είχαμε και στη Λάρισα. Γούσουλου Φάρος Ολυμπιακός 83-95. Γενικά παιχνίδι που είχε μεγάλο σκορ και ο Φάρος για αρκετό διάστημα ήταν κοντά στον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό 19 είχε ο Μπόμπι Μπράουν. Να ο Μπόμπι Μπράουν, ο οποίος ήρθε για να δώσει σκορ στον Ολυμπιακό και να τον βοηθήσει να πάει στο Final Four. Και το καλό του παιχνίδι έγινε στο παιχνίδι με τον Γούσουλου Φάρο. Για κάνεις, έτσι είναι. 19 λοιπόν ο Μπόμπι Μπράουν, 13 ο Βίλτζερ, 13 ο Σπανούλης, 10 ο Πονικολάου, 12 ο Ρόμπερτς. 5 παίχτες σε διψήφιο αριθμό πόντων για την ομάδα του Ολυμπιακού. Για τον Φάρο 22 είχε ο Μπάρτ, αυτός ο παιχταράς. Παλιά σκοπή σκόρερ, playmaker ο Στίμπαρ Τζούνιορ. 12 ο Μαρακός, 10 ο Μπάντερ, 15 είχε ο Παπαντονίου για την ομάδα του Φάρου, η οποία μπορεί να είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα όλων. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση και να χάσει το παλατάκι. Σε τριπλή ισοβαθμία αυτός και ο Κόρυβος μένουν και πέφτει ο Πανιώνιος ακόμα για να κερδίσει στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, αυτά με τα αποτελέσματα τα σημερινά. Είπαμε την Παρασκευή ολοκληρώνει η αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Στις 8 είναι αυτό το παιχνίδι. Πάμε λίγο να δούμε την επόμενη αγωνιστική, την τελευταία που είπαμε είναι την Κυριακή, όλα τα μάτς στις 5. Η ΑΕΚ παίζει με την Κίμη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Φάρο Λάρισας. Ο Κόρυβος υποδέχεται τα Τρίκαλα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Προμηθέα. Το Λαύριο παίζει με τον Παναθηναϊκό. Το Ρέθινο παίζει με τον Πανιόνιο. Και ο Κολοσσός παίζει με τον Άρη. Τώρα, όσον αφορά σενάρια, καταρχάς να πούμε ότι με την νίκη του Προμηθέα επί του Λαυρίου, ο Προμηθέας είναι τρίτος οριστικά, ό,τι και να γίνει με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο Προμηθέας έχει 42, 42 βαθμούς και ρεκόρ 17-8. Ο ΠΑΟΚ έχει 41 και ρεκόρ 16-9. Η λογική λέει ότι ο Προμηθέας χάνει από τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική στο ΣΕΦ και ο ΠΑΟΚ κερδίζει τον Φάρο, αλλά σε κάθε περίπτωση και η ισοβαθμία να είναι ο ΠΑΟΚ είναι από κάτω γιατί έχει χάσει δύο παιχνίδια από την ομάδα της Πάτρας. Επίσης ο ΠΑΟΚ είναι οριστικά τέταρτος, καθώς από κάτω του αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ, η οποία είναι στο 14-10 και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ακόμα και δύο νίκες να κάνει η ΑΕΚ και να φτάσει στο 16-10. Κερδίζοντας Παναθηναϊκό και Κίμη, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει ακόμα και να χάσει από το Φάρο τελευταία αγωνιστική. Μιλάω για σενάριο τώρα. Πάλι είναι πάνω από την ΑΕΚ.
Οπότε δεν υφίσταται ζήτημα τέταρτης θέσης. Το Λαύριο είναι στο 14-11, είναι δύο νίκες κάτω από τον ΠΑΟΚ. Στο 14-11 και η Κίμη. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι οριστικά τέταρτος. Δεν μπορεί να πάει ούτε παραπάνω τελευταία αγωνιστική στη θέση, ούτε να φύγει παρακάτω. Και εφόσον δεν γίνουν θαύματα τελευταία αγωνιστική, δηλαδή ό,τι και να γίνει στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ, η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι καλό. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει δύο φορές την ΑΕΚ, στα μεταξύ τους παιχνίδια έχει δείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά θα δούμε στα play-off, εκεί που κρίνονται όλα, τι μπορεί να κάνει. Αυτά όσον αφορά την τρίτη-τέταρτη θέση. Τώρα, πηγαίνοντας στις θέσεις παρακάτω, είναι ανοιχτό το κομμάτι της κατάταξης στο 5-6-7. Έτσι. Αν η ΑΕΚ χάσει από το Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, κάτι που είναι πιθανό, θα έχουμε τρεις ομάδες στο 14-11 και στους 39 βαθμούς. Το Λαύριο, την Κίμη και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με την Κίμη παίζουν μεταξύ τους τελευταία αγωνιστική. Το Λαύριο πηγαίνει, υποδέχεται το Παναθηναϊκό. Οπότε, σε μια λογική ότι το Λαύριο χάνει από τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ κερδίζει την Κίμη, δηλαδή στο πιθανότερο σενάριο, η ΑΕΚ είναι πέμπτη, το Λαύριο είναι έκτο και η Κίμη είναι έβδομη. Κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ, ο Προμηθέας παίζει με το Λαύριο, η Κίμη πηγαίνει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Τώρα, αν πάλι σε σενάριο στο οποίο η ΑΕΚ δεν κερδίσει το ΆΚΑ, το Παναθηναϊκό, και χάσει και από την Κίμη, η Κίμη τη βάζει από κάτω της. Και εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται στο μεταξύ του ΑΕΚ Λαύριο. Στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Το αναφέρουμε και αυτό, δεν είναι εύκολο να γίνει, απλά είναι και αυτό ένα σενάριο. Κάπως έτσι η κατάσταση στο 5-6-7. Στην 8η θέση, είπαμε και με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη πριν ότι είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Παίζει ο Κολοσσός με τον Άρη τελευταία αγωνιστική και οι δύο έχουν 35 βαθμούς και είναι στο 10-15. Οπότε όποιος κερδίσει στη Ρόδο την Κυριακή στο Κολοσσός Άρης είναι 8ος, μπαίνει στα play-off και θα παίξει με τον Παναθηναϊκό μειονέκτημα έδρας. Εντάξει, διαδικαστική κατάσταση, αλλά σίγουρα το να μπει στα play-off είναι, λέει κάτι. Okay. Τώρα, πηγαίνοντας προς τα κάτω, είπαμε το Ρέθμο με την ήττα από τον Άρη σήμερα και με αυτή τη διαφορά δεν ελπίζει σε κάτι, είναι εκτός play-off. Και έχουμε τώρα τον Φάρο, τον Πανιόνιο και τον Κόρυβο που παίζουν για μια θέση στην παραμονή. Πιάνοντας και εδώ το πιο πιθανό σενάριο με βάση το πρόγραμμα, ο Φάρος πηγαίνει να παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, ο Κόρυβος υποδέχεται τα Τρίκαλα και ο Πανιόνιος πηγαίνει να παίξει με το Ρέθυμνο, το αδιάφορο βαθμολογικά. Ο Φάρος έχει 33 βαθμούς, είναι στο 8-17. Ο Πανιόνιος έχει 32 και ο Κόρυβος έχει επίσης 32. 7-18 αυτοί οι δύο. Στη λογική ότι ο Φάρος χάνει από τον ΠΑΟΚ, ο Κόρυβος κερδίζει τα διαλυμένα Τρίκαλα και ο Πανιόνιος κερδίζει μέσα στο Ρέθυμνο, υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στις 8 νίκες. Εκεί ο Πανιόνιος είναι που επιβάζεται. Γι' αυτό λέγαμε ότι για τον Πανιόνιο το σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό. Αν κέρδιζε σήμερα, θα κρατούσε την κατάσταση στα χέρια του. Τώρα πρέπει να ελπίζει ότι θα χάσει ο Κόρυβος από τα Τρίκαλα. Δεν ξέρω τι γίνεται στη μεταξύ του ισοβαθμία. Πρέπει λίγο να το δω αυτό. Σε πιθανή διπλή ισοβαθμία. Ή να περιμένει να κερδίσει ο Φάρος μέσα στον ΠΑΟΚ και να δούμε τι γίνεται στην ισοβαθμία του Πανιόνιου με τον Κόρυβο. Δεν ξέρω ποιος την έχει αυτήν την ισοβαθμία, πρέπει λίγο να το δω αυτό. Για να πάει σε διπλή ισοβαθμία και όχι σε τριπλή. Η λογική λέει ότι ο Πανιόνιος με την ήττα τη σημερινή επιστρέφει στην Α2. Κάπως έτσι είχε κατάσταση και με τα σενάρια. Ψιλοξεκαθάρισαν τα πράγματα. Απλά υπάρχουν ακόμα σενάρια που όπως και να το κάνεις δεν είναι μαθηματικά. Δεν έχει εξασφαλιστεί μαθηματικά κάτι. Τα αναφέρεις. Ουσιαστικά όμως έχουν ξεκαθαριστεί αρκετά. Τζον, ανέβασε λίγο. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα φυσικά. Ένας ιδιαίτερος και καλέσθητος χώρος
Εκεί που σας περιμένει ο Γιώργος Μάσχας με την ομάδα του να σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες, να σας προτείνουν απλές και πιο σύνδετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και τη δική σας προσωπικότητα. Στο κέντρο της πόλης, Γεωργίου Σταύρου 5, 23 10 282 700, το τηλέφωνο και στο Facebook και στο Instagram George Maskas Hair Salon. Πρώτη ώρα μαζί μας και η Auto Glim Παντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Όλα αυτά σε Γρηγορίου Λαμπράκη 100, 23 10 938 875 το τηλέφωνο σε τον Glim Παντελίδης. Και ο Δόξας, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σας σε μπαχαρικά και βότανα, στον Ολυμπίου Διαμαντή 21, 23 15 56 46 και στο doxaspavlaspices.gr. Ό,τι βάζει ο νους σας, ό,τι θέλετε και έχει να κάνει με μπαχαρικά και βότανα για εσάς που αγαπάτε τη μαγειρική στο σπίτι ή την εστίαση. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να αφήσουμε στην άκρη σιγά σιγά την Α1, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα του NBA, να μιλήσουμε και με Σταμάτη Μουρλή να μας δώσει και αυτός και απόϊχο από το παιχνίδι του Άρη και γενικά ρεπορτάζ και κουβέντα μπασκετική. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσκοβίτης πίσω από το μικρόφωνο σήμερα, γιατί είπαμε αγωνιστική δράση. Στο παλέ ήταν ο Γιάννης ο Παραπονιάρας, συμμετέφερε από εκεί την εξέλιξη του αγώνα. Ήταν εκεί φυσικά και ο Σταμάτης Μουρελής, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι. Θα μας δώσει και ό,τι άλλο υπάρχει όσον αφορά ρεπορτάζ και φυσικά το σχολείο του. Σταμάτη, τι γίνεται, φίλε μου? Καλησπέρα, Νίκο. Όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Καλό απόγευμα σήμερα στο παλέ. Κοίτα, η αγωνιστική σου βάση ήταν καλό. Έτσι, είδαμε έναν Άρη, ο οποίος θεωρώ ότι σήμερα για μένα έκανε την καλύτερη εμφάνιση με Αγγέλου. Δηλαδή είχε στόχους αμυντικά, είχε στόχους επιθετικά, είχε συγκέντρωση, είχε οργάνωση. Δεν απολύθηκε σχεδόν, αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο δεκάλεπτο, μετά όταν άρχισε να μπαίνει μπροστά η ομάδα μέχρι το τέλος, το δεύτερο ημίχρονο σχεδόν δεν απειλήθηκε καθόλου από το ρεθύμνο. Το οποίο παρότι είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα και καλή, σήμερα αυτό το στοιχείο της εξαφανίστηκε, όπως εξαφανίστηκε για παράδειγμα και ο Μούντι, έτσι, που είναι από τους κορυφαίους στο ποτάθλημα. Ζερό ο Μούντι σήμερα. Ναι, τίποτα, τίποτα. Όχι, έπαιξε πολύ καλή άμυνα και ο Φιόνης κυρίως να πάνω, αλλά γενικά όπως τον μάρκαρε, έπαιξε πολύ καλή άμυνα, έτσι, κυρίως ο Φιόνης. Γενικά όλους τους άρεσε αμυντικά πολύ καλά, έτσι σε όλους τους τομείς. Και επιθετικά είχε πλουραρισμό, κάτι που του έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και νομίζω ότι πήρε μια δίκαιη νίκη. Έτσι, απέναντι σε ένα ρεύμα που ήρθε εδώ με τον Βετούλα να κάνει ένα διπλό. Εντάξει, θεωρώ ότι γι' αυτό μπήκε και φάνηκε από την αρχή του αγώνα, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Μετά ήταν ο Άρης σοβαρή, και νομίζω ότι δεν είχε θέμα με βάση την άμυνά του να φτάσει στην ηγέτη, ως γνωστόν. Η αλλαγή προπονητή δεν άλλαξε τις ικανότητες των παιχτών του Άρη. Ο Άρης για να κερδίζει τα παιχνίδια πρέπει να πηγαίνει έτσι. Έτσι όπως πήγε και τα προηγούμενα, όπως πήγε τον Πανιόνιο στο 1948, έτσι πήγε και το σημερινό. Έτσι δεν μπορείς να πάει πολύ ψηλά. Από την εμφάνιση υπάρχει ικανοποίηση και από το και στον κόσμο υπάρχει ικανοποίηση ότι τουλάχιστον η ομάδα αρχίζει να κερδίζει, να δείχνει κάτι καλό. Και ο Αγγέλου είναι ικανοποιημένος γιατί επί των ημερών η ομάδα απέφυγε να μπλέξει σε περιπέτειες και μαθηματικά βλέπει και αυτό το play-off, έτσι που συζητήθηκε πολύ και σήμερα στον Αλεξάνδρη ότι η ομάδα θα διεκδικήσει την είσοδο στα play-off, κυρίως για τον λόγο τον οικονομικό, δηλαδή να παίξει ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και όσα εισιτήρια κόψει θα είναι κέρδος από το να μην κόψει κανένα εισιτήριο και να τελειώσει η χρονιά το Σάββατο. Υπάρχει ικανοποίηση και στον κόσμο ότι περιμένει ότι τουλάχιστον αυτή η αύρα με το κλείσιμο του πρωταθλήματος θα βοηθήσει, αν θέλεις, τουλάχιστον ψυχολογικά και τον κόσμο και τους διοικούντες και τους παίχτες να δουν τελείως διαφορετικά το καλοκαίρι και να πάρουν κάποιες διαφορετικές αποφάσεις ίσως. Δηλαδή και πέρας, με αυτές τις αλλαγές, με αυτές τις κινήσεις, με αυτές τις νίκες ίσως να κάνουν περισσότερη υπομονή, έτσι, για να περιμένουν. Γιατί τελικό το καλοκαίρι αυτό κάποιοι να πρέπει να περιμένουν τον Άρη να τους καλέσει, να μιλήσουν, να δουν τι θα κάνουν, γιατί ο Άρης δεν στιγμή, ξεχνάμε, έχει μπαν. Άρα οι πρώτοι παίκτες που θα είναι στη λίστα του οποιοδήποτε προπονητή είναι στον Άρη και στην οποιαδήποτε δίκη θα είναι παίκτες από το υπάρχον ρόστερ. Έτσι, όσο μεγαλύτερο βαθμό. Από στιγμή που Άρης δεν μπορεί να πάρει παίκτες. Εντάξει, ήταν ένα καλό απόγευμα αυτό ρόγο. Χαλαρό, καμία σχέση ούτε με Πανιόνιο ούτε με τα προηγούμενα παιχνίδια που ήταν τέρμινα και πιο χαλαρά η ομάδα από στιγμή που δεν είχε αυτό το ξέρεις αυτό το βράχο της επικίνδυνης ζώνης, έπαιξε πιο ελεύθερα, χωρίς άγχος και χωρίς πίεση και αυτό φαινόταν στους παίχτες.
όπως είπαμε και ο κόσμος έβγαινε ικανοποιημένος, είχε καλή κερκίδα σήμερα, είχε κόσμο, εντάξει δεν γέμισε το γήπεδο φυσικά, αλλά είχε κόσμο, είχε καλή κερκίδα. Μετά το τέλος του αγώνα περισσότερο μιλούσαμε με τους παίχτες, ζητούσαν, τους έδιναν συγχαρητήρια γιατί το γεγονός ότι έμειναν μέχρι τώρα και πάλεψαν όσο μπορούσαν και διατήρησαν την ομάδα σε ένα καλό επίπεδο και όλοι μιλούσαν για το παιχνίδι με τον Κολοσσό που και εκεί στόχος θα είναι νίκη. Έτσι, με νίκη ο Άρης θα καταλάβει την 8η θέση και θα μπει στα play-off. Έτσι. Mm-hmm. Και θα παίξει με τον πρώτο που είναι ο Παναθηναϊκός. Δύο παιχνίδια, ένα παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Ό,τι εισιτήρια κόψει, ό,τι έστω θα μπορεί να μαζέψει, τα οποία είναι πολύτιμη ανάσα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μην κρυβόμαστε, είναι πολύτιμη ανάσα για μια διοίκηση που προσπαθεί να καλύψει τρύπες. Έτσι, σήμερα βγήκε το θέμα με τον Τζένκινς. Και το λογαριασμό που λέμε που έχει αφήσει ο δάσκαλος μεγαλώνει. Σταμάτη, πες μας λίγο για αυτό το θέμα με τον Τζένκινς. Γιατί να σου πω την αλήθεια, εμένα το πήρε από το μάτι μου, αλλά περίμενα να το συζητήσουμε μαζί. Είναι γνωστή υπόθεση. Είναι, mm-hmm. Είναι γνωστή υπόθεση. Ο Τζένκινς ο οποίος ζητάει όλο το συμβόλαιό του. Εντάξει, τώρα δεν θα το πάρει τίποτα όλο. Δεν θα το επιδικαστεί. Και ειδικά και μάλλον, εντάξει, όταν θα πας στα δικαστήρια στους κανονισμούς μέσω της ΣΥΒΑ, με τη ΣΥΜΠΑ, συγγνώμη, δεν θα πει πάρα τα όλα, έτσι. Ναι, okay. Το συμβόλαιο ζήτηκε γι' αυτός, πήγε γι' αυτός στη μεγάλη λίστα. Η πλευρά Γουρέλ μου ξεκίνησε λίγο έφυγε επαφές εδώ μέσω των μάναντζερ να φτάσει σε ένα διακανονισμό. Το θέμα είναι ότι σε ό,τι διακανονισμούς και να φτάσεις, γιατί έχει φτάσει ήδη σε κάποιους διακανονισμούς με Έλληνες, έτσι, με παλιές υποθέσεις, mm-hmm. πληρώθηκε μια δόση, αλλά πρέπει να πληρωθούν και οι υπόλοιπες. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθε διακανονισμό πληρώνω μια δόση και τελειώνει το θέμα εκεί, πρέπει να πληρωθούν και οι υπόλοιπες. Έτσι. Και από όσο γνωρίζω υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στους πρώτους διακανονισμούς, μια μικρή καθυστέρηση ημερών, αλλά εντάξει, όλοι κάνουν υπομονή γιατί ξέρουν πως είναι η κατάσταση, αντιλαμβάνονται τι γίνεται και οι παίχτες όλοι αυτοί που έχουν να παίρνουν από τον Άρη, ότι είναι μια νέα προσπάθεια, μια νέα διοίκηση και σου λέει εντάξει τώρα με το που λήξει, δηλαδή ο κανονισμός άμα έλεγε 15 του μήνα δεν θα πω 16 τώρα να ακυρώσω τον διακανονισμό, κατάλαβες, δηλαδή δίνουν λίγο χρόνο. Τώρα και με τον Τζένκινς, όταν κάνεις να κάνεις και με Αμερικανούς, είναι διαφορετικές καταστάσεις, δεν είναι με Έλληνες, έχει να κάνεις με μάνατζερ Αμερικανούς, έχει να κάνεις με τους Αμερικανούς που δεν ενδιαφέρονται αν ο Άρης παράδειγμα έχει προβλήματα ή αν άλλαξε διοίκηση οτιδήποτε. Έτσι. Εδώ νομίζω πως όλες τις περιπτώσεις των ξένων που έχετε πει στους παίκτες μέσω της FIBA απαιτείται μια καλή προκαταβολή, έτσι, μια καλή πρόταση κυρίως στη FIBA. Η FIBA το μου ξαναπεί ότι ναι μεν είναι σκληρής αυτός που δεν πληρώνουν, αλλά όταν πας εκεί με ένα διακανονισμό θα προσπαθήσει να πείσει τον παίκτη να την δεχτεί ο διακανονισμό. Αλλά για να κάνεις ένα καλό διακανονισμό θέλει να δώσει μια καλή προκαταβολή στα λεφτά, τουλάχιστον τα πραγματικά λεφτά που είναι να παίρνει ο Τζίνκιτς. Έτσι, να δώσει μια καλή προκαταβολή. Άμα εσύ πας και το λέω τώρα ένα νούμερο, έτσι δεν το πάρει κάποιος της μετρητής, έγινε να παίρνει 80 χιλιάρικα ο χύψη παίχτης και εσύ πας με 2 χιλιάρικα πρωταβολή, είναι λογικό να μην τη δεχτεί. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι λογικό. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει το καλοκαίρι. Όχι απασχολεί το καλοκαίρι, από τώρα απασχολεί. Απλά όσο τελειώσει, όταν τελειώσει η αγωνιστική περίοδος και μετά θα αρχίσει να απασχολεί ακόμα περισσότερο γιατί πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει χρόνος, επειδή είμαστε στο Μάιο, αλλά εγώ θα τους πω ότι δεν υπάρχει δυστυχώς χρόνος. Πρέπει όλες αυτές τις υποθέσεις, είπαμε από τη Δευτέρα, πρέπει να ξεκινήσει η δουλειά, η οικονομική, η διοικητική. Να βρεθούν χρήματα, να βρεθούν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Περιμένουμε να κάνει κάποιος ένα εξωτερικό σχολείο. Σήμερα που είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί, ότι για πολύ λίγο μου είπε ότι απλά περιμένουμε να τελειώσει το αγωνιστικό. Τώρα, που το τόπι με λέει πάει καλά, χαιρόμαστε, όλα θα τα πούμε μετά όταν τελειώσουν τα αγωνιστικά. Έτσι και με ξένα στην πεποίθηση ότι θέλει η ομάδα να περάσει τα play-off. Έτσι να προκριθεί στα play-off για το λόγο του ενός ακόμα έξτρα αγώνα που θα είναι μια οικονομική ανάσα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα μόλις τελειώσει το αγωνιστικό, ξέρει και ο ίδιος και οι συνεργάτες και όλοι οι άνθρωποι στον Άρη, όλοι οι άνθρωποι που έχουν περάσει τη διοίκηση, ότι πρέπει να τρέξουν τα θέματα. Πρέπει να τρέξουν τα θέματα του μπαν, τα θέματα των προσφυγών, τα θέματα των παιχτών που είτε είναι στη FIBA έχουν πάει είτε στην Ελλάδα, έτσι όλους αυτούς που χρωστάει ο Άρης, έτσι. Και φυσικά πρέπει να τρέξει, να δούμε τι θα γίνει και να δουν τι θα γίνει η άνθρωπη διοίκηση και με το άρθρο 39. Τα λεφτά που κερδίζει ο Άρης τελειώσανε. Αν δεν κάνω λάθος, Ιούνιο ή Ιούλιο πρέπει να ξεκινάει πάλι να πληρώνει το 99 ο Άρης. Έτσι. Δεν είναι ένα ποσό όπως είναι τα προηγούμενα χρόνια, έτσι σίγουρα. Να θυμίσουμε τα 3 από τα χρόνια ο Άρης έδινε γύρω στα 380, 330, 300 χιλιάδες μόνο σε αυτά. Και, 680 χιλιάδες μόνο σε αυτά.
σαν 99, τα 3-5 χρόνια. Μετά τα νούμερα πέφτουν αισθητά. Αλλά πάλι για μια τέτοια διοίκηση είναι μεγάλα τα νούμερα. Έτσι το αντιλαμβάνει ο καθένας που κάθε μήνα πρέπει να πληρώνεται το δημόσιο. Δεν μιλάω για τους πιστωτές τους παίκτες και αυτά. Αυτοί είναι πάλι πίσω, έχουν γίνει και πάλι διακανονισμοί. Αλλά το δημόσιο θέλει κάθε μήνα το ΙΚΑ, θέλει να πληρώνεται κάθε μήνα. Έτσι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Τα οποία έχουν ασχοληθούν. Εντάξει, τώρα βέβαια όλοι ασχολούνται με το αγωνιστικό. Προσπαθούν έτσι να δουν και θέματα έξω αγωνιστικά, να δουν τι γίνεται με όλα αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι ο Μάιος θα είναι ένας μήνας συναντήσεων. Έτσι, ο κ. Γουλέλμος θα κάνει συναντήσεις με όλους τους παράγοντες του Άρη, είτε την πλευρά Ζουλιά, Μικαπάζο, Γλίτη, όποιον άλλον θέλει να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή, για να μπορέσει να δει τι χρήματα μπορεί να συγκεντρώσει σε πρώτη φάση, για να μπορέσει να κάνει κάποιους διακανονισμούς. Γιατί αυτό είναι που και αυτή τη στιγμή θα συγκεντρώνει χρήματα για να πας να κάνεις διακανονισμούς. Έτσι, από εκεί πέρα μετά έχει και άλλα θέματα να λύσει. Τον Μπαν, εντάξει, αν βρει ο Άρης παίχτες, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά με τον Μπαν, δεν χρειάζεται να το πληρώσεις άμεσα τον Μπαν για να το λύσεις. Έτσι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά αν μπορείς να δημιουργήσεις ένα ρόστερ με τον Μπαν, θα το αφήσεις όπως έκανε τότε και η διοίκηση Αρβανέτη. Το άφησε και σιγά σιγά μπόρεσε να το πληρώσει. Έτσι. Από τη στιγμή που μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, τώρα αναγκαστικά το πληρώσεις. Mm-hmm. Έτσι είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε αυτό πώς θα προχωρήσει. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, Νίκο, δεν είναι... Περιμένουμε. Αγωνιστικά υπάρχει το παιχνίδι με τον Κολοσσό στη Ρόδο, όπου άρχισε και εκεί θα πάει για την νίκη. Ο Αθηναίος είχε ένα προβληματάκι στην κάμπα του ποδιού. Δεν αγωνίστηκε για προβληματικούς κυρίως λόγους, γιατί έπαιξε λίγο στην αρχή, αλλά μετά δεν ξαναέπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και μετά. Θεωρώ ότι είναι στο 50-50 για το Κολοσσό. Έτσι, αν αποδειχτεί ότι αυτή η ενόχληση που ένιωσε στη Γάμπα είναι λίγο πιο σοβαρή, αυτό θα φανεί και καλύτερα αύριο. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα ακολουθήσει την αποστολή και τώρα ανάλογα θα δει αγγέλου πώς θα είναι και ο παίκτης του και ανάλογα θα αποφασίσει για το παιχνίδι. Έτσι. Και είπαμε στο εξαγωνιστικό, διοικητικό, οικονομικό, αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει αυτή η νέα διοίκηση. Θα κάνει ο κ. Γουλέλμος ένα εξή τύπου να πει κάποια πράγματα και να απαντήσει σε ερωτήσεις και να πει και τα νούμερα, έτσι, γιατί και αυτό ξέρει ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, εγώ σήμερα συζήτηση που έκανα, το νούμερο έμαθα ότι είναι κοντά στα 4,2-4,3. Δεν είναι στα 5, ας πούμε, που είχε ακουστεί και είχε φάνει. Αλλά και πάλι δεν είναι 100% σίγουρο αυτό το νούμερο, έτσι, ότι είναι τα 4,2, γιατί μπορεί να βγει κάτι στην πορεία, έτσι. Είναι περίεργη κατάσταση, πολύ περίεργη. Τέλος πάντων, εντάξει, γενικά αφού τελειώσει η σεζόν, όποια και αν είναι αυτή, είτε τελειώσει την Κυριακή, είτε τελειώσει μετά από 10 μέρες, ας πούμε, εντάξει, τα θέματα, τα λέγαμε και χθες ότι ο Άρης πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στο από εδώ και πέρα, και την επόμενη σεζόν και όλα αυτά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά και είναι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά, Νίκο. Η Λάλα Παλάσκαρη άφησε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Έτσι, καμία σχέση με τη Λάλα Καρακίσου και Σερπάνου. Καμία απολύτως σχέση. Θεωρώ προσωπικά, γιατί ήμουν και στις δύο περιόδους, ότι αυτή περίοδος ακόμα χειρότερη. Έτσι, από πλευράς οικονομικής σε σχέση με εκείνη την περίοδο και σίγουρα είναι πολύ χειρότερη από την περίοδο με τον Δαμιανίδη. Έτσι, τότε που πάλι ο Άρης από μέσα, δηλαδή τότε με τη διοίκηση Αρβανίτη, έτσι, Νικολού, Γαλιλαία, είχαν φτάσει την ιστορία και πήγε και ο Μουσάρθρο 99. Είναι ακόμα χειρότερα πλέον τα πράγματα, θεωρώ αυτή τη στιγμή. Γιατί ακόμα υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες μπορεί να μην ξέρει κανείς. Έτσι, δηλαδή το οποίο με Λάσκαρη ήταν πάρα πολύ μπερδεμένο σε αυτά τα ζητήματα, σε θέματα συμφωνιών, σε θέματα χορηγικά, που εντάξει δεν υπήρχαν, αλλά λέμε τώρα, σε θέματα οικονομικής φύσεως. Ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη η ιστορία, το τοπίο, πολύ θολό. Και ακόμα δηλαδή μετά από τους ελέγχους, ακόμα δεν έχει καταλήξει το 100% ακριβώς εκείνη η περίοδος. Έτσι. Γι' αυτό αφήνουμε πάντα ένα ενδεχόμενο εξώ ότι μπορεί να βγει κάποιος άλλος παίκτης, κάποιος άλλος υπάλληλος, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα βγει ο κ. Ντινόπουλος, που ήταν ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο οποίος και αυτός είχε ζητήσει ένα μεγάλο ποσό. Και μου λέει εμένα ότι αύριο δεν μπορεί να βγει μια άλλη εταιρεία ή κάποιος άλλος πιστωτής, ο οποίος να ζητήσει ένα άλλο ποσό, έτσι. Δηλαδή, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, πραγματικά.
Ναι. Τέλος πάντων. Είναι διάφορα θέματα και νομίζω ότι το λες και εσύ, μας το λες και σήμερα, μας το λες και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι του Άρη ουσιαστικά το ενδιαφέρον είναι έξω από το γήπεδο, άσχετο τι γίνεται μέσα σε αυτό, έτσι. Ναι. Ό,τι και να γίνει με τον Κολοσσό. Ναι, για πες. Έτσι, να πω και κάτι εδώ, ότι μπορεί καμιά φορά να γινόμαστε κουραστικοί που τα λέμε κάθε μέρα, αλλά όμα λέει, πώς το λέει η Παροιμία, άμα καείς λέει φυσά από το γιαούρτι, φυσάς και το χυλό. Θα θυμίσεις όλους τους φίλους που ίσως να κουράζουν να μ' ακούνε κάθε μέρα τα λέω αυτά. Τι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι. Πέρυσι το καλοκαίρι πάλι λέγαμε κάποια πράγματα όλο το καλοκαίρι και δεν έγινε πέρυσι ένα καλοκαίρι και δεν έγινε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή χαθήκανε 4-5 μήνες χωρίς να γίνει τίποτα. Και φτάσαμε όπου φτάσαμε. Έτσι. Γιατί σε ένα καλοκαίρι όπως ήταν το περασμένο θα μπορούσες αν είχαν γίνει κάποια πράγματα σωστά να έχεις φύγει και ο Λάσκαρης και να μην είχε επιβαρυνθεί η ομάδα με άλλο 1,5 εκατομμύριο χρέος που επιβαρύνθηκε σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του μέχρι να φύγει. Έτσι. Γι' αυτό ίσως καμιά φορά φωνάζουμε τη συνέχεια και τα λέμε για να καταλάβει ο κόσμος να πιέσουμε καταστάσεις όσο μπορούμε κι εμείς για να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Έτσι πέσει δυστυχώς. Δεν έγινε αυτό γιατί ίσως ο κόσμος δεν πίστευε, ίσως ο κόσμος έδωσε επίσης χρόνο στο Λάσκαρη που λανθασμένα το έκανε αυτό και φτάσαμε σήμερα που φτάσαμε, πέρασε ένα καλοκαίρι και δεν είδαμε ο Λάσκαρη τίποτα. Έτσι είδαμε μόνο υποσχέσεις, λόγια. Ναι. Και μια παρουσία στο Γιαννάκη. Αυτό είδαμε το Λάσκαρη πέρασε το καλοκαίρι. Τίποτα άλλο. Και έφυγε 4 μήνες που ξέρεις και εσύ ότι αν μετά ξεκινήσει και το αγωνιστικό και δεν έχεις και λεφτά, έτσι, τι να πρωτοκαλύψεις. Το καλοκαίρι ποτέ δεν έχεις έναν χρόνο να ψαχτείς, να κάνεις, να δεις τι γίνεται, που δεν έχεις το αγωνιστικό τόσο πολύ. Όταν ξεκινήσεις το αγωνιστικό και ο κόσμος ενδιαφέρει να κερδίσεις τον Άρη, τον Πάοκ, τον Ηρακλή, τον ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, μπορείς εκεί να ξεκλειστείς πιο εύκολα, όπως και έγινε με το Λάσκα. Έτσι. Νομίζω ότι η περίοδος Λάσκα πρέπει να είναι μάθημα για όλους μας. Δημοσιογράφους, παράγοντες, φιλάθλους, για όλους πρέπει να είναι παράδειγμα προς αποφυγή φυσικά και βελτίωση η περίοδος Λάσκα, το πώς κινηθήκαν όλοι μας. Θα πω και θα βάλω και σε εμάς μέσα στο παιχνίδι. Όλοι μας σε αυτή την περίοδο. Έτσι. Και ότι το 8μηνο από τον Μάιο του περσινού μέχρι την περίοδο, μέχρι την ημέρα που έφυγε ο Λάσκαρης, όλα αυτά τα 8-9 μήνες πώς ήταν, το πώς κινηθήκαμε και στον Άρη. Λέω δεν κινήθηκε φίλο. Έτσι δεν έγινε ούτε μία πληρωμή. Να το λέμε απλά. Ναι. Υπάρχουν, πώς το λένε, αμαρτίες γονέων, κάπως έτσι. Αλλά θα μου πεις τώρα στην προκειμένη, δεν ταιριάζει για τόσο. Τέλος πάντων. Πρέπει απλά να... Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί καμιά φορά ξέρεις, τα λες κάθε μέρα, κουράζεις. Τι λέει, παιδιά, ότι κουράζεις. Εγώ δεν θέλω να τα λέω κάθε μέρα. Εγώ νομίζω ο κόσμος τώρα να λέω για χρέη, για προσφυγές, για μπάνι, για αυτά. Εγώ μακάρι να μπορούσα να λέω ότι άλλο θα έρθει ο Ντόνοβαν Μίτσελ. Ναι. Έτσι λέω τώρα παρέμα το όνομα. Ή θα έρθει, ξέρω εγώ, αυτός ο παίκτης. Δηλαδή αυτός ο παίκτης. Και να κάθομαι να ψάχνω που έχει παίξει το NBA και τι έχει κάνει. Η καλύτερη είναι αυτή η δημοσιογράφο. Η καλύτερη δημοσιογράφο δεν είναι να ψάχνει να βρει ποιο γνωστά η ομάδα και ποιος θα κάνει προσφυγή. Η καλύτερη δημοσιογράφο είναι να ασχολείται με τις μεταγραφές. Έρχεται αυτό το βουνό, έρχεται αυτό το παιχταρά, έρχεται αυτό το πυροβόλο, έρχεται αυτό το... Κατάλαβε, ο MVP και ο NBA'er και αυτά. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι χαρά μου, κάθομαι να λέω κάθε μέρα τι χρωστάει ο ένας και τι θέση άφησε ο Λάσκαρης πίσω και ποιον έχει να πληρώσει τον Τζέγκης, τον Μπάγκνερ, ποιον άλλον έχει ξεχάσει και τον Σανικίτζε και τον Τραγκίσελης και τον Καβαδά και τον Σίμψα και τον Πρίφτη και τον ένα και τον άλλο. Έτσι, απλά το λέω για να μην νομίζω ο κόσμος ότι μας με χαρέσει το να λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Απλά τα λέμε για να μπορέσουμε να πιέσουμε, να κρατήσουμε τον κόσμο σε μια εγρήγορση. Ξέρεις, στο ότι θα πάει ο Άρης στα play-off δεν λύθηκαν τα προβλήματα του Άρη. Επειδή θα παίξει, ας πούμε, στα play-off, παίξαμε με τον Πανιόνιο. Δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Και όλα καλά και πάμε του χρόνου. Mm. Αυτό. Σωστά. Να σε πάω στα άλλα, έχεις εικόνα από χθες από NBA. Θα έχεις σίγουρα. Είδα λίγο, να σου πω κάτι. Έβλεπα Houston και μετά έκατσα και είδα, το ανέβασα και στο γκρουπάκι της το Basket City, την εκπομπή του KJ με Dominic Wilkins και έναν ακόμα παίχτη football που είχε εκεί, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα είναι θρύλος στο football, στο NFL. Εντάξει, ήταν εκπληκτική η εκπομπή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και οι ερωτήσεις που έκανε ο KJ και το πώς μιλούσε ο Ντόμινικ και όλα αυτά που είπαν και για το τώρα και για το παλιά. Έτσι, τρομερό δηλαδή να σου λέει πράγματα ο Ντόμινικ Ολίζα εκείνη την εποχή με Τζόρνταν, με οτιδήποτε.
Έτσι, δηλαδή, ότι ήθελε, ας πούμε, του ρώτησε ο Καρνέτ μια βάση, ποιον ήθελε στην παίχτη και δεν έπαιξε. Λέει, Μάτζικ Τζόνσον, λέει, φαντάζεσαι, λέει, να μου να βγω με το Μάτζικ. Τι θα γινόταν. Γιατί κάθε σχέση τώρα, με είχε το Μάτζικ ο Ντομινίκ, που έβαζε μόνος του με τον... με τους Πατ Γουέμπ, ας πούμε, που εντάξει ήταν γρήγορος αυτά, αλλά δεν ήταν και ο τρομερός playmaker. Έτσι και έβαζε 30 και 40 πόντους με τους Πατ Γουέμπ ο Ντομινίκ Ουίλιαμς, θα τα κάνει με το Μάτζικ, έτσι. Ναι. Και μπορούσε να βάλει. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή, μου άρεσε και, και ήταν και live ζωντανά από το Facebook του Area 21, όπως ήταν, που αποκάλυψε ο Γκαρνέτ γιατί πήρε και το 21 τη Μινεσότα λόγω Ντόμινικ Ουίλκιτς και λόγω του άλλου του αθλητή από το football, τον οποίο γούσταρε και αυτόν πολύ. Είδα το Χιούστον όσο μπόρεσα να δω και παράλληλα. Του είπα κάτι εγώ. Δηλαδή όταν έχει ένας παίχτης 43 πόντους που είχε, 12 assist, τι είχε άλλα, πόσα λεπτά και 0 λάθη και κάνει μια στατιστική κατηγορία από μόνος του χθες. Μιλάω για τον Chris Paul που έκανε χθες, έκανε μια στατιστική κατηγορία από μόνος του. Έτσι, πλάς 40, πλάς 10 assist, 0 λάθη. Πώς μπορεί να ελπίζει η Γιούτα για κάτι έτσι, που το πάλεψε. Χθες ο Μίτσελ έκανε ματσάρα, δηλαδή έκανε μια περίοδο 22 πόντους, το Χιούστον είχε όλο μαζί 21. Ναι. Όταν όμως κάνει αυτό... Μα υπάρχει και διαφορά επίπεδου, ρε παιδί μου, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, στα παιχνίδια και της Γιούτα με το Χιούστον και του Golden State με τους Pelicans, οκ, okay, καλή η Γιούτα είναι μέχρι ένα σημείο. Οκ, okay, καλή η Pelicans είναι και αυτή μέχρι ένα σημείο. Δεν το είδα πάρα πολύ από την αλήθεια τους Golden State. Εντάξει, το παρακολούθησα το σκορ. Εντάξει, πήραν αυτό που έγινε το ζευγάρι που περιμένουμε όλοι. Χιούστον Golden State. Αυτό νομίζω ότι το έχουν ξαναπεί, αυτό θέλει να δει όλος ο κόσμος. Ναι. Το Houston Golden State θέλει να δει. Θέλει να δει Harden Paul απέναντι στους άλλους. Ναι. Και να δούμε πώς είναι και ο Paul. Έτσι πρώτη φορά που παίζει τελικούς. Με τους Clippers δεν έπαιξε ποτέ. Σωστά. Να δούμε πώς είναι. Αλλά ο Paul δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Όταν κάνει δηλαδή 0 λάθη, μετά από τέτοιο παιχνίδι, με τόσο χρόνο, με 40 πόντους, με 10 πόσα assist, με κλεψίματα αυτά και έχεις 0 λάθη στο NBA. Είναι ασύλληπτο το νούμερο, έτσι. Το επίτευγμα είναι ασύλληπτο. Έτσι. Έτσι. Εδώ. Εδώ είναι κατηγορία μόνος. Εδώ κάποιοι φίλοι της Φιλαδέλφια άρχισαν να μου μεταφέρουν κάτι στατιστικά ότι τι έχει γίνει από 3-0 που έγινε 3-3 και πήγε Game 7. Και... Πώς 149-0 νομίζω, 142-0 κάπου. Και κάτι, και κάτι τέτοια, κάτι παιδιά που κάνανε μια νίκη και κλαίγανε γιατί ο Ροζίερ λέει έδωσε μπουνιά στον Embiid και δεν τιμωρήθηκε, κάτι τέτοια. Ναι. Άμα είναι τόσο σίγουρη, νομίζω οι εταιρείες το έχουν ανοιχτές το 4-3. Πάνε να το παίξουν, να οικονομήσουν, να βγάλουν το καλοκαίρι τους διακοπές. Γιατί εγώ πήγα να βάλω στο 4-1 και το έχει φραγμένο. Δεν το παίζει πια η εταιρεία. Δεν το παίζουν 4-1 πρόκληση Celtics. Μάλιστα. Είναι φραγμένο, δεν τα πει. Γράφει, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει τώρα ο Embiid, να σου κάνει ο Embiid τα τρία πρώτα μάτς που έτρωγε στις 20 και είχαμε, δεν έκανε τίποτα. Προχθές που κέρδισε και τον αφήσαμε να κερδίσει λίγο, έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Έκανε μαγκές στον Morris, έκανε μαγκές στον Rozier. Τώρα θα πάει με στη Βοστρόνη, θα πει το γήπεδο και θα τον κράζουν όλοι. Έτσι, να το δω εκεί. Να το δω εκεί τη μαγκιά. Ναι. Και να ξέρεις αυτά, ο Ροζιέρ είναι και λίγο αλυτάκος, τα κρατάει αυτά. Δεν είναι, ναι, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, δεν είναι πολύ. Ας πούμε, Διούκ, ας πούμε, ξέρεις, και είναι ήρεμο παιδί στη ζέσχη και ξέρω εγώ. Ο Ροζιέρ, ας πούμε, ο Σμαρτ, αυτοί τα κρατάνε αυτά, δεν είναι, είναι αλυτόβατες που λένε. Ναι. Σχετικά. Οπότε, εντάξει, χαμηλά την μπάλα, από τον χρόνο βλέπουμε, εντάξει, αν ο Λεμπρόν βαζίζει να πάει στους Σίξερς, αυτοί οι Σίξερς έχουν γίνει. Όλοι οι παίκτες από εκεί περνάνε. Τώρα διαβάζω από χθες για τον Τζόρτζ γράψανε. Κάτι στην Αμερική. Ότι Paul George. Και τον Paul George, ναι. Ότι δεν πάει τελικά στο LA και είναι να πάει στην Sixers. Στο σενάριο, ας πούμε, ότι μπορεί να πάει LeBron, ας πούμε, και να μην πάρουν τον Τζόρτζ, γιατί όλοι λένε στην Αμερική ότι ο Τζόρτζ μάλλον πάει για τους Lakers. Αν τυχόν ο LeBron φύγει από το Cleveland και θέλει να πάει στους Lakers, ο Τζόρτζ να πάει στους Sixers. Έχει να ακουστεί για τους Sixers πράγμα. Εκεί να δείτε τι μεταγραφές έχουν ακουστούν. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ωραία, σταμάτη. Και βλέπουμε. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, αυτά από το σταμάτη Μουρελή. Φυσικά κουβέντα και για όσα γίνανε σήμερα στο Πάλε και για το NBA το αγαπημένο μας. Μετά το τελευταίο διάλειμμα θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε χθες στα παιχνίδια των Warriors και των Rockets. Και σήμερα είναι το 5ο παιχνίδι της σειράς. Το 5ο, ναι, το 5ο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Celtics και Φιλαδέλφια. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταία 20 λεπτό της εκπομπής, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Basket City μέχρι και τις 10 με πολλή κουβέντα για την Α1 με την αγωνιστική που είχε σήμερα σε εξέλιξη. Σχεδόν όλοι, 25η και λέω σχεδόν όλοι, γιατί έχει την Παρασκευή το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Αρχίζουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Σχεδόν έχουν ξεκαθαρίσει παντού στις περισσότερες θέσεις του πρωταθλήματος. Κάναμε λίγο μια μικρή κουβέντα με το Σταμάτη μεταξύ άλλων και για το NBA. Χθες προέκυψε το ζευγάρι της Δύσης, το αναμενόμενο ζευγάρι της Δύσης. Οι Rockets νίξαν με 112-102 τους Jazz, έκαναν 4-1, κάτι ανάλογο και για τους Golden State Warriors, πολύ κοντά και στο σκορ, 113-104 τους Pelicans. Με τον Chris Paul να κάνει μια legendary εμφάνιση, έτσι λένε οι Αμερικανοί. Είχε 41 πόντους, είχε 10 assist, είχε 7 rebound, είχε 13 στα 22 shoot, είχε 8 στα 10 τρίποντα παρακαλώ, είχε 7 στις 8 βολές και δεν έκανε κανένα λάθος ο Chris Paul στο χθεσινό παιχνίδι. Μιλάμε τώρα για εμφάνιση πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. 19 είχε ο Τάκερ, 18 είχε ο Χάρντεν, αλλά με ένα τέτοιο πόλ δεν χρειάζεται ο Χάρντεν να ανέβει πολύ. Για τη Γιούτα, αυτός ο πολύ ωραίος μικρός, ο Ντόνοβαν Μίτσελ, είχε 24, 22 είχε ο Μπέρκς, 17 είχε ο Νίλ, 12 είχε ο Γκομπέρ, 12 είχε και ο Ίγκλς. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το διπλό που έκανε η Γιούτα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς στο Χιούστον πήγε λίγο έτσι να μου αλλάξει την εικόνα της σειράς, γιατί πραγματικά η Γιούτα σε εκείνο μας που το κέρδισε έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει όσο τέλος τα μάτια το Χιούστον. Δεν αποδείχθηκε σωστή αυτή η σκέψη. Οι Rockets δεν είναι μόνο ότι τους είδαμε στην κανονική διάρκεια, είχαν πολλά παιχνίδια που ήταν εντυπωσιακοί, έτσι με αυτές τις πολύ γρήγορες επιθέσεις του Νταντώνη, που είναι ολόκληρη φιλοσοφία, αλλά στα play-off και άμυνα πολύ παίζουν και ξύλο ρίχνουν και γενικά δείχνουν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους Warriors. Τώρα, το αν θα καταφέρουν να τους περάσουν και το τι θα γίνει στη μεταξύ του σειρά είναι μια άλλη κουβέντα. Η εικόνα που έχουν οι Rockets μέχρι τώρα, είτε στην κανονική περίοδο είτε στα play-off, δείχνουν αυτό το πράγμα, ότι στους τελικούς της Δύσης, που όντως θα παίξουν οι δύο καλύτερες ομάδες και ίσως είναι αρκετά πιθανό όποιος προκύψει ως νικητής από αυτό το ζευγάρι να είναι και ο πρωταθλητής φέτος, οι Rockets δείχνουν ότι μπορούν να κοιτάξουν στα ίσια τους Warriors. Οι Jazz για μένα ήταν έκπληξη η εικόνα τους και σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη η πρόκριση επί των Oklahoma City Thunder, που όλοι περιμέναμε ότι εκεί στα play-off η τριάδα του Westbrook, του Anthony και του George θα βγει μπροστά. Αποδείχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε, δεν μπορούσε να γίνει. Η Γιούτα ήταν καλύτερη ομάδα και το απέδειξε στο γήπεδο. Αλλά με τους Rockets, είναι αυτό που είπα και πριν λίγο πριν με το Σταμάτη, ότι υπήρχε διαφορά ποιότητας των ομάδων. Υπήρχε απόσταση και αυτό φάνηκε. Και στα play-off του NBA, λίγες φορές ομάδα που είναι καλύτερη και έχει διαφορά ποιότητας θα αποκλειστεί. Δηλαδή θα είναι σε τόσο κακή κατάσταση που να αποκλειστεί. Έτσι λοιπόν οι Rockets με το 4-1 πέρασαν στους τελικούς της Δύσης. Το ίδιο έκαναν χθες και οι Warriors στο 113-104 επί των Pelicans. Πάλι μια ανάλογη κατάσταση, δηλαδή στο χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν κάποιος από τους Warriors που ξεχώρισε τόσο ο Paul για τους Rockets, αλλά είχε 28 ο Steph Curry, είχε 24 ο Durant, είχε 23 ο Thompson, οπότε η Big 3 να το πω έτσι, και ο Draymond Green είχε 19, οπότε οι τέσσερις πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες των Warriors ήταν όλοι σε καλή μέρα επιθετικά. Οι Pelicans το πάλεψαν και πάλι. Είχε 34 ο Anthony Davis, 27 ο Holiday, 12 ο Mirotic. Ο Rondo τελείωσε με 7 πόντους, έδωσε και 7 assist. Και εδώ νομίζω το ζευγάρι ήταν ανάλογο. Δηλαδή, διαφορά ποιότητας, καλή οι Pelicans, καλή, αλλά για να καταφέρεις να πας τη σειρά μακριά με τους Warriors δεν έφτανε μόνο αυτό. Επίσης έκπληξη
Όχι τόσο η πρόκριση των Pelicans επί των Blazers στην πρώτη σειρά, στο πρώτο γύρο, όσο η σκούπα. Και μιλάμε για μια ομάδα που οι Pelicans χάσανε έναν πάρα πολύ σημαντικό παίχτη στο rotation. Ο Cousins δεν ήταν απλώς ένας παίχτης που συμπλήρωνε, τέλος πάντων είχε ένα ρόλο, ήταν πρωταγωνιστής μαζί με τον Davis. Παρ' όλα αυτά οι Pelicans κατάφεραν να τα αποκριθούν, κάνανε το 4-0 με τους Blazers, ψήμου βρέθηκαν στον δρόμο των Warriors. Σίγουρα θα ήταν πολύ πολύ δύσκολο το να καταφέρουν ανταγωνιστική και να πάνε τη σειρά μακριά. Κέρδισαν ένα μάτς στην έδρα τους, φτάσαν κοντά στο να κερδίσουν ένα μάτς με στους Warriors, αλλά δεν τα κατάφεραν, και χθες ήταν πολύ ανταγωνιστική, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Νομίζω ότι οι Warriors ακόμα δεν έχουν εγκαζώσει. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Ότι ακόμα δεν έχουν. Εντάξει, το πρώτο γύρο δεν είχαν και τον Κάρι, που ήταν τραυματίας. Αλλά πλέον οι Warriors έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι πρωταθλητές, όπως και να το κάνουν. Έχουν αποκτήσει εμπειρία. Έχουν φυσικά αδιαφυσβήτητη ποιότητα. Νομίζω ότι η σειρά που έρχεται των τελικών της Δύσης ξεκινάει ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη, αν το έχω καταλάβει καλά. Η σειρά λοιπόν που έρχεται, η Κυριακή προς Δευτέρα, Κυριακή προς Δευτέρα μάλλον. Η σειρά λοιπόν που έρχεται έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Δύση. Έχουν το πλεονέκτημα οι Rockets, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σειρά αυτών των δύο. Δεν θα είναι έκπληξη το να δούμε παιχνίδια που θα πάνε πολύ ψηλά σε σκορ. 125-127 ας πούμε. Απλά επειδή είναι τελική περιφέρειας, δεν ξέρω αν θα ανοίξουν και πάρα πολύ τα σκορ. Θα έχει και πολύ ξύλο. Θα έχει και trash talking. Θα έχει και παιχνίδια που θα τα καθαρίσουν οι άμυνες. Γιατί και οι Warriors, το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, όταν έχει τη ώρα των play-off, δεν είναι μόνο λεζάντα με τον Curry και όλα αυτά. Και άμυνα παίζουν και ξύλο ρίχνουν και όλα αυτά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σειρά που ξεκινάει στους τελικούς της Δύσης. Σήμερα είναι το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των Celtics με τους Philadelphia 76ers. Οι Sixers μείνανε ζωντανοί στο τέταρτο μάτς, κερδίζοντας τους Celtics. Έκαναν το 3-1. Έτσι όπως είναι η κατάσταση με τη σειρά σε αυτό το σημείο, στο 3-1, θα ισοδυναμεί με πολύ μεγάλη αυτοκτονία το να κινδυνεύσουν οι Celtics, θα πω εγώ. Να κινδυνεύσουν, όχι να χάσουν τη σειρά. Οι Celtics έχουν κερδίσει εύκολα στο πρώτο μάτς, ζορίστηκαν σχετικά στο δεύτερο, κερδίσανε με έναν φοβερό τρόπο στο τρίτο μάτς μέσα στη Φιλαδέλφια. Στο τέταρτο οι Sixers ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο κομμάτι και κέρδισαν δίκαια. Σήμερα όμως είναι ξανά η σειρά, πηγαίνει στη Βοστόνη, εκεί που οι Celtics μέχρι τώρα είναι αίτητοι στα play-off. Έχουν 4 νίκες με τους Bucks, πρώτος γύρος πήγε μέχρι τα 7 μάτς, και 2 με τους Sixers. Έχουν 6 στα 6. Γενικά οι Celtics νομίζω ότι στα play-off μέχρι τώρα είναι πάνω από το ταβάνι τους, με βάση τα προβλήματα που έχουν. Δηλαδή το γεγονός ότι παίζουν σε όλα τα play-off χωρίς τον ηγέτη τους, χωρίς τον παίχτη που έχει έρθει για να παίρνει περισσότερες επιθετικές αποφάσεις και να έχει το ρόλο του ηγέτη που είναι ο Irving. Διάφορα μικροπροβλήματα που τους προκύπτουν, τώρα είναι ένα του Larkin, λίγο πριν ένα θέμα με τον Jaylen Brown, παίχτες που δεν τους περίμενες έχουν βγει μπροστά, και όταν λέμε έχουν βγει μπροστά κάνουν παιχνίδια επίπεδου All-Star Gamer, ο Rozier, ο Tatum που είναι η πρώτη του χρονιά στο NBA. Εδώ που είναι η σειρά και με τους Celtics να έχουν αποκτήσει έτσι τόσο μεγάλο ψυχολογικό πλεονέκτημα και αυτοπεποίθηση από τα προηγούμενα μας των play-off, ίσως και σήμερα η σειρά αυτή, είναι μάλλον αρκετά πιθανό η σειρά αυτή να τελειώσει. Οι Sixers έχουν κάνει και αυτή μια πάρα πολύ καλή κανονική περίοδο. Νομίζω ότι η κανονική περίοδο είναι πάνω από αυτά που περιμένα να δούμε φέτος. Και με τον μπάσκετ που παίξανε και με τη θέση που τερμάτισαν στην Ανατολή. Ωστόσο τα play-off είναι κάτι διαφορετικό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Γενικά τα play-off του NBA πολλές φορές δεν έχουν και τόσο σχέση με την κανονική περίοδο. Δηλαδή
Κάποιος παρακολουθεί από την αρχή της σεζόν, στα play-off καταλαβαίνει ότι όλες οι ομάδες σοβαρεύονται πολύ περισσότερο σε σχέση με την κανονική περίοδο. Σίγουρα το κομμάτι που έχει να κάνει με την απειρία των 76ers στο μεγαλύτερο κομμάτι, σε ένα τέτοιο επίπεδο μάλλον, στα play-off, φαίνεται. Και σίγουρα η απειρία που έχουν, έτσι έχει φανεί τουλάχιστον μέχρι τώρα, υποσκελίζει όλο το ταλέντο που έχουν. Γιατί και ο Σίμος έχει πολύ μεγάλο ταλέντο και Μπίντι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, και ο Ρέντι και ένας εξαιρετικός σουτέρ, και ο Κόμικτον επίσης, και ο Μακόνελ σειρά, από τότε που μπήκε περισσότερο στο παιχνίδι των 76ers σειρά με τους Celtics, δίνει πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει αυτό. Δεν νομίζω ότι φτάνει. Και οι Sixers νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα είναι παραπάνω από το δεύτερο γύρο των play-off. Θα είναι ομάδα τελικών, αν δεν γίνει κάποιο απρόοπτο. Και αν προσθέσουν και το καλοκαίρι κάποιον All-Star Game, κάποιον παίχτη έτσι επίπεδο All-Star, μπορεί να διεκδικήσουν και από τον χρόνο πολλά πράγματα. Και έχουν και ένα παίχτη που δεν έχουμε δει καθόλου φέτος, έτσι. Και λέγεται Markelle Fultz. Δεν τον έχουμε δει. Το νούμερο 1 τον draft φέτος τον έχουμε δει ελάχιστα. Και σε σειρά με το Celtics δεν παίζει καθόλου. Γιατί okay, είναι ανέτοιμος μετά από τόσο μεγάλη απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους. Κάπως έτσι η κατάσταση. Οι Cavaliers περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού αυτού, τον Celtics με τους Sixers. Και όπως όλα δείχνουν, θα πάμε σε τελικούς περιφέρειας στην Ανατολή, ανάμεσα σε Cleveland και Celtics. Κάπως έτσι η κατάσταση στο NBA. Ολοκληρώνεται και εκεί. Πάμε και εκεί μάλλον στην τελική φάση, στην τελική ευθεία, για να δούμε τον πρωταθλητή. Ανέβασε λίγο, Τζον. Λοιπόν, κάπως έχει η κατάσταση και στην Α1 και στο NBA. Στις άλλες κατηγορίες και όλα αυτά ασχοληθούμε και από αύριο. Έτσι και την Παρασκευή εδώ θα είμαστε, όπως όλα δείχνουν. Οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά και σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μικρότερες κατηγορίες, ότι γίνεται και εκεί που πλησιάζουμε στο τέλος. Κάναμε και χθες μια αναφορά, θα δούμε τι γίνεται και το προσεχές Σαββατοκύριακο. Αυτά νομίζω, Γιάννη Ζάτζη. Δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά πράγματα, φίλοι. Ήρθε η ώρα, νομίζω, οι μπαλαντέρ που κλαίγονται κάθε φορά να πούν στην ώρα του σήμερα. Έτσι δεν είναι. Α, πούνε 10 η ώρα, ρε φίλοι. Κάθε φορά, όχι, κλείνει 10 και 5, κλείνει 10 και 10. Ήρθε η ώρα σήμερα. Εμείς, ως σοβαροί επαγγελματίες, να κλείσουμε 5 λεπτά πιο πριν, να τελειώσει το διάλειμμα και η επόμενη κομπή να μπει στην ώρα της. Λοιπόν, είχαμε μαζί μας και τη δεύτερη ώρα τον Δόξα με τα μπαχαρικά και τα βότανα του. Για όσους από εσάς αγαπάτε τη μαγειρική στο σπίτι ή την εστίαση, ο Δόξας έχει τα πάντα. Πιπεριά, κουρκουμά, κανέλα και ηλάνης, αποξηραμένα λαχανικά, αρωματικά φυτά, διάφορα είδη σε έλαια βοτάνων, θεραπευτικά βότανα, καρικεύματα, μείγματα βοτάνων, μπαχαρικά, βότανα για αδυνάτισμα, πίεση, χοληστερίνη, όλα τα superfoods για τόνωση και ευεξία. Όλα αυτά στον Ολυμπίου Διαμαντή 21, 23, 15, 56, 46 και στο doxaspavlaspices.gr. Ο Δόξας είναι πάντα μαζί μας με ό,τι εσείς γουστάρετε σε μπαχαρικά και βότανα. Όταν κλείνει Παντελίδης, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου και πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός με κορυφαία βρετανικά προϊόντα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 100, στην Άνω Τούμπα και μπρατήριο BP για τη διευκόλυνση σας. Τηλέφωνο 2310-938-875, μαζί μας φυσικά και το hair salon του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο της πόλης, Γεωργίου Σταύρου 5. Ένας ιδιαίτερος και καλέσιτος χώρος. Εκεί είναι ο Γιώργος Μάσκας μαζί με την ομάδα του, που σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες και σας προτείνουν απλές και πιο σύνδετες λύσεις για τα μαλλιά, με βάση το στυλ και τη δική σας προσωπικότητα. 2310-282-700 και Facebook και Instagram George Maskas Hair Salon. Αυτά λοιπόν από εμάς. Κλείνουμε λίγο πιο νωρίς. Αύριο ξανά εδώ στις 8 με περισσότερα και με κουβέντες, έτσι, με πρωταγωνιστές. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά στις 8. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος και Θανάσης Κυλιώνης. Θανάσης Κυλιώνης και Νίκος Παπαδόπουλος μέχρι και τις 12 εδώ στο Λίμπερο μαζί σας. Μένετε συντονισμένοι. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.